πιθανότητα. Στο high, ναι. Και DDR5, ναι, το παίζει στο high. DDR5, ναι. Μια απάντηση, μια ερώτηση κάνει σχετικά με την κάρτα γραφικών του. Γενικά, παιδιά, το παιχνίδι έχει φτάσει στο patch 12. Το έχουν γραμμίσει το θέμα με τα patch. Αλλά λέει, είναι καλό αυτό το ότι δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι από το version 0, το 1, σε σχέση με το 12. Στο θέμα επιδόσεων είναι απλά γαμάι. Ακούω τον εαυτό μου από σένα. Το κλείνω. Πρόσεξα εγώ. Α. Δεν την αγορά. Πού είναι κάπου το σκεφτής, έρχομαι. Αναθεμάσαι, εκεί που πάσε. Κάτσε. Μην βλέπει ο κόσμος τι κάνω. Cheers, guys. Κλείνω λίγο την κάμερα, παιδιά, γιατί θα σπίσω τσιγάρα και δεν κουστάω να βλέπουνε. Για τόση ώρα το είχα κλεισό το μικρόφωνο. Sorry, πρόδρομε! Καλά, μ' ακούτε απ' του Γαλλιέρου. Καλύτερα, χάσατε, δεν μ' ακούσατε για να τραγουδάω κιόλας. Καλό, καλό! Πέσατε πρώτα από μένα. Όχι, γαμώ το. Και Razer. Και Razer αυτό. Λολ. Λολ. Πάντως Γιώργος, ωραίος, έχεις πλάκα. Μ' αρέσεις. Α, καθίστε δυναμό στο Skype. Αυτό πρόδρομε μόνος μου τα λέω, μόνος μου ακούω. Σε ακούσαμε, λέει κατά. Φόρτωσε το παιχνίδι! Τόση ώρα, παιδιά, έκανα να φορτώσω το παιχνίδι και όμως φόρτωσε. Έτσι. Καλησπέρα σε όλους, 44 άτομα, 37 άτομα, καλησπέρα. Λαγκάρει ακόμα και το παιχνίδι, όπως βλέπετε. Λαγκάρει και το παιχνίδι. Και πως έχεις ανοιχτό κανένα μάικρα, θα πίσω. Όχι. Όχι. Μήπως θέλω να πάρεις καινούργιο υπολογιστή. Αφού έχω καινούργιο υπολογιστή, θα πάρω καινούργιο υπολογιστή, μ' αρέσεις. Τι έπαθα. Κόλλησε. Άμα κόλλησε, θα του κάνω τέτοιο. Μου κόλλησε. Περίμενε. Παλικάρια, άμα μας ακούτε δύο φορές, πρέπει να κλείσετε από τα stream μας τον ήχο ενός από τους δύο. Δηλαδή, αναγκαστικά, θα βλέπετε και τον δύο μας στις οθόνες, αλλά θα χρησιμοποιείτε τον ήχο μόνο τον ενός streamer. Και να μας ακούτε δύο φορές. Διότι για να φτάσει το σήμα μας και τον δύο στο server του Twitch, δεν συγχρονίζεται το αποτέλεσμα να μας ακούτε δύο φορές. Εμείς έχουμε εμπειρία, δεν παίρνετε τώρα. Εμείς δεν κάνουμε μαλακές με τον ήχο, ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Απλά πρέπει εσείς να πατήσετε χ σε κάποιο τον ήχο. Σε κάποιο στρίμα τον ήχο. Σου κόλλησε το παιχνίδι. Ναι. Δεν σε έκανε τίποτα εμείς που δουλεύουμε, ωραία. Καλά, και εσύ το έχει παιδέψει το σειρά του μηχάνημα και θέλει λίγο. Πρέπει να έχει να κλείσει τρεις μέρες το PC. Όχι, μου έκανε και πολλή ώρα για να ανοίξει κιόλα. Θα πρέπει να το κλείσω μία και το ξανανοίγω. Ωραία. Να είμαστε πιο σίγουροι. Κλείσιμο προγράμματος. Shogun 2. Πάμε πάλι μία. Εκκίνηση. Για να δούμε. Βρήκα ένα ωραίο κομματάκι. Ακούγομαι, βρε, ακούγομαι. Τι δεν ακούγομαι, ρε, τρελέ.
Για να δούμε. Ναι, εν τω μεταξύ αργεί πάρα πολύ να τρέξει το παιχνίδι. Να ξεκινήσει. Αργεί πάρα πολύ. Συνεργάσει και πάλι. Cheers. Για να δούμε, θα κάνω στο Γκουν 2. Σήμερα. Δεν σε βλέπουμε. Ναι, είχα παιδιά, είχα βγάλει την κάμερα προηγουμένως γιατί έστρεπα τσιγάρο. Θέλω να δείχνω στον κόσμο πώς έχω τσιγάρο. Ναι, ναι, λοιπόν, δεν είναι σωστό. Αγόρασα το ROM 2 από το Pablo και μετά έβαλα το παιδί που είχε πάνω στο χάρτη από το game και μετά μου έλεγε κάνω εκκίνηση στο game και κάνω ξαναβάλω το αμπά τίποτα μήπως ξέρεις. Τσέγκερμαν, εξήγησέ μου ακριβώς το πρόβλημά σου. Πατάς αγγίες στο παιχνίδι και σου βγάζει δεν αποκρίνεται. Αν σημαίνει αυτό πρέπει να ακολουθήσει τον οδηγό μου σχετικά με το app data. Συνέχεια παιδιά προσπαθώ να μην σπαμάρω αλλά ανακοινώνω στο Facebook. Τρόπους και βοηθήματα σχετικά με τις λύσεις των προβλημάτων που έχει το ROM 2. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου το εμφανίζει ποτέ. Σε κάποιους βγάζει το κλασικό πρόβλημα ότι το παιχνίδι δεν αποκρίνεται. Συνήθως λόγω mod, δεν ξέρω τι παίζει. Για να φτιάξει το πρόβλημα, πρέπει να ακολουθήσει ένα βιντεάκι που έχω στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο σου λέει πας εδώ, πας εδώ, πατάς αυτό, σβήνεις κάποιους φακέλους και τελείωσε. Θα σου πετάξω μία το link στο chat. Βασικά θα σου δώσω το link από το φόρουμ μας. Μπήκα, φορτώνω το παιχνίδι, έτσι. Φορτώνω το game. Βάζουμε το save που έκανε. Λοιπόν. Το πράσινο είμαι εγώ, το μπλε είναι ο Γαλιλαίος. Ωραία. Περιμένουμε να μπει και ο Γαλιλαίος τώρα μέσα. Δώσε invite. Την invite να σου δώσω, ωραία. Θέλει και invite, περίμενε. Τσέκερμαν, θα δεις το βιντεάκι που λέει από κάτω ROM 2 failed to launch issue. Δεν ξεκινάει το παιχνίδι. Μερικές φορές άμα δεν ξεκινάει, παιδιά, είναι και θέμα κάρτας γραφικών. Πρέπει να κατεβάσετε καινούργιους drivers. Είναι το 80-90% πολλές φορές οι drivers. Έχω παιδιά στο link που σας έστειλα, έχω οδηγό για οτιδήποτε προβλήματα μπορεί να εμφανίσει το παιχνίδι και πώς να λύσετε να προετοιμάσετε τον υπολογιστή για να παίξετε ROM 2. Αν είσαι έτοιμος, παράς και παιδιά, πιστεύει, ό,τι έχει να κάνει. Ναι, παιδιά, ό,τι έχει να κάνει το ROM 2 για το ROM 2 συγκεκριμένα, να ρωτήσετε εμένα. Έχω αφαιρώσει 6 μήνες από τη ζωή μου σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάμε, ναι, ξεκινάμε. Πάμε! Πάμε λοιπόν, είμαι αόρατος. Πάμε να συνεχίσουμε την εκστρατεία, παιδιά, που είχαμε ξεκινήσει πάλι στο παρελθόν με το Dragoman. Λόγω από ότι θα βάλω μουσική στο stream σήμερα, δεν θα ανεβάσω το βιντεάκι εγώ, το σημερινό. Άμα θέλετε να δείτε τις επαναλήψεις, θα ζητείτε στο κανάλι του Dragoman. Μόνο όμως από την από δικιά μου μεριά. Από αυτό το μέρος και μετά. Αλλά ναι. Μόνο από τη δικιά μου μεριά. Το βίντεο του Γαλιλαίου θα είναι στο Twitch, άμα θέλετε να το δείτε. Εκεί το μεταξύ θα είναι και πιο καλό, εκεί θα μπορείτε να κάνετε πιο καλό συγχρονισμό δύο βίντεο. Γιατί είναι ήδη σε εγγραφή, θα έχουν γίνει εγγραφή. Ωραία. Τι αργή, ποιος αργή. Εσύ παίζεις τα 250 που είχαν μείνει ο χρόνος. Όχι, κάτι γράψαν παλιά εδώ. Minecraft, όντως. Ας ακούσει τη μουσική μου, ωραία. Shogun 2. Όντως. Κάτσε, πού ήμασταν, ρε φίλε, πού ήμασταν. Ούτε θυμάμαι. Έχεις καιρό να το δεις. Total War. Μα πήγαινα δεξιά, είχα πάρει την πόλη εδώ. Α, ναι, εδώ είχα συναντήσει τις ενισχύσεις, τις είχα ενώσει. Σπήγαινε δεξιά. Α, πριν το τέλος γύρου είναι, πάτησα σε πριν το τέλος γύρου. Ναι. Ωραία. Έκανα και το τέτοιο, παιδιά. Έκανα και το τέτοιο, το άλλαξα. Είναι GG, είναι κομπλέ. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ πέρα την περιοχή. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει τα objective. Στα objective, λοιπόν, μας έχει μείνει το κεντρικό, το victory point, στο οποίο πρέπει να πάρουμε το σαγκάμι. Το σαγκάμι είναι αυτό εδώ κάτω. Αυτό εδώ. Όταν κερδίσουμε λοιπόν αυτό, έχουμε κερδίσει το πρώτο victory, το πρώτο victory provides που μας λέει. Και μετά υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα πραγματάκια. Αμέ. Αν είχα πάει εδώ, γι' αυτό... Εδώ. Και εν τω μεταξύ χαίρομαι γιατί είμαι κόκκινος. Γιατί το κλάν που έχω διαλέξει είναι κόκκινο.
Άμα θέλεις, Νίτζα, άλλαξε το λίγο το χρώμα που έχεις βάλει, γιατί το βγάζει μαύρο στα μαύρα. Άμα θες, άλλαξε το. Α, ωραία, ωραία, το άλλαξε. Με κάνει ρηπέ τα πλοία μας. Έλεγε, έλεγε. Λέει Minecraft. Ήσασταν, λέει, εκεί που κυνηγούσατε τη Μουνίτζα. Ρε, η Μουνίτζα. Μουνίτζα! Έχει 55 δευτερόλεπτα ακόμα ο Γαλλίλαιος. Ατουόρ. Θα θα θυμηθώ τώρα να εξοικειωθώ με το χάρτη εκστρατείας. Γίνατε, όταν έχει καιρό να παίξει το αγόρι μου, αυτά παθαίνει, αυτά παθαίνει. Έλα εγώ, καλησπέρα, καλώς όρισες ξανά. 40 δευτερόλεπτα έχει ακόμα ο Γαλλίλαιος, θα τον αγχώσουμε τον Γαλλίλαιο. Βέβαια, αν πεις παίζουμε co-op, είμαστε μαζί, είμαστε συνεργατικό, είμαστε. Το απειλή έχω μονάχα νότια. Επίσης βόρεια, επίσης ενδιάμεσα με το στόκι, εντάξει. Α, ωραία, ναι. Το αρνητικό του παιχνιδιού είναι ότι άμα δείτε εδώ πέρα, εδώ έχω λιμάνι. Το λιμάνι εδώ όμως δεν συνορεύει με trade, δεν μπορώ να κάνω trade με άλλα πράγματα. Δηλαδή εδώ πέρα η τόσα δεν κάνει trade μέσω λιμανιού. Οι διαδρομές που γίνονται είναι από αυτές εδώ τις γραμμές που βλέπετε. Λιμάνια που δεν ενώνονται με τέτοιες γραμμές δεν κάνεις σε τέτοιο. Δεν κάνεις καθόλου. Ναι, τρελέ μου, λέει Minecraft επειδή είσαι από πριν, επειδή απλά το έτρεξες. Άμα κάνεις refresh, θα στο αλλάξεις να ανανέωση στο Goon 2. Το browser. Ναι. Άμα κάνεις ανανέωση στο browser. Καμακούρα Μιναμότο! Χειρα... δεν το πρόλαβα. Φούτζι, Σιμπα, τώρα μακάσου. Φοβάμαι να κάνω alt tab. Για δες, γράψουν τίποτα σε μένα, ρωτάνε τίποτα. Για να δω, μισό λεπτάκι. Multi Twitch. Ο Γαλιλαίος, εσύ το βάλεις αυτό το board από όλα τα τέτοια, τα BF, εσύ πόσταρες link. Για να δω, ναι, εσύ το πόσταρες. Ένα μεσλά, ναι. Ναι, και μετά λέει, ωραί μάστορα λέει, ο Μάστερ Διαγκούμης, Δράγκος Ογκούν. Δράκος Ογκούν λέει, μιλάμε 6 μήνες, άρα το ελληνικό mod θα είναι άριστο πιστεύω για να το κατεβάσουμε όταν βγει. Πρέπει να πληρώσουμε για να πάρουμε το ελληνικό mod, ρωτάει ο Θεόφιλος 99. Όχι, παιδιά, το ελληνικό μότο τον έφερα και προηγουμένως. Είναι τροποποίηση από fans για τους fans. Όπως θέλαμε να παίξουμε και εμείς το παιχνίδι, το φτιάχνουμε και είναι δωρεάν. Δεν είναι, είναι mod. Δεν δουλεύω, παιδιά, στη CA ή στην Sega. Είμαι fan κι εγώ σαν εσάς. Απλά επειδή αγαπάω το παιχνίδι και έχω γνώση των υπολογιστών και γενικά των τεχνολογιών, κι αν το χέρι μου σε αυτά τα πράγματα, κατάφερα και το έκανα. Και αφού το κατάφερα, ζήτησα τη βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπουδάσει φιλολογία, ιστορία. Ναι, ιστορικός ερευνητής ο Νεοπτόλεμος. Έχω ζητήσει άτομα τα οποία, βοήθεια από άτομα τα οποία ξέρουν πολύ άριστα με μάστερ στα αγγλικά να μεταφράσουν το συγκεκριμένες προτάσεις πόλεις, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο να μεταφράσεις τις βαρβαρικές πόλεις στα ελληνικά, πιστέψτε με. Και γενικά με βοηθάνε αυτά τα άτομα μαζί με το δικό μου χέρι, επειδή κατάφερα και έβαλα τη γραμματοσυρά μέσα, τη Τζόρτζια, έβγαλα τη Τζοκόντα. Έχει πολλή διαδικασία. Τώρα το προχώρησα πολύ. Η απάντηση είναι όχι, δεν θα πληρώσετε για το mod, παιδιά. Το mod θα είναι τσάμπα. Μόνο για τους Έλληνες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να παίξετε με ξένους. Θα πρέπει να το απενεργοποιείτε το mod για να παίξετε κανονικά. Αυτό, παιδιά, ακούστε το εξής. Θα αναλύσω αυτό το θέμα. Σχετικά με το mod. Όπως κάθε mod, για να παίξεις multiplayer πρέπει και ο άλλος να έχει το ίδιο mod. Μπορείς να παίξεις multiplayer με τα άτομα που έχουν το ίδιο mod μέσα. Όχι όμως ό,τι άλλοι mod να είναι, να έχουν τα ίδια ακριβώς mods. Δηλαδή, άμα έχει ένας, εγώ μόνο το χιλάρι mod και ο Dragoman μόνο το χιλάρι mod, μπορεί να παίξουμε multiplayer. Αν καταφέρουμε έτσι με τις υπογραφές και τα σχετικά και επισημοποιήσουμε την ελληνική μετάφραση, θα μπορείτε μετά να παίξετε multiplayer και με τους ξένους στην ελληνική γλώσσα. Αλλά για γίνει κάτι τέτοιο το βλέπω δύσκολο από την πλευρά της CA. Εδώ παρακαλούσαμε να μας δώσουν εργαλεία που γενικά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Απλά να μάθω εγώ πώς να κάνω ότι ενσωμάτωση της γραμματοσειράς. Παρακαλούσαμε να μας δώσουν τα εργαλεία και δεν μας τα δίνανε. Ή δεν απαντούσαν καθόλου, ή δεν πήραν τα μήνυματά μας, δεν ξέρω. Και για να φτιάξουμε το mod, για να γίνει αυτή η διαδικασία, να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, ήταν κάτι πολύ εύκολο για αυτούς. Δεν το κάνανε, δεν μας βοηθάγανε. Εντάξει. Εγώ αυτό που λέω ότι φταίει το ότι είμαστε πειρατές, έτσι λέω εγώ. Δεν πιστεύω να έχουμε πολύ στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα κράτος με 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια players, gamers. Αλλά και πάλι, ο μέσος μιλάει, η μισή είναι πειρατές, εντάξει.
Πώς θα κάτσει τώρα η εταιρεία να σου βγάλει το παιχνίδι με ελληνική μετάφραση άμα στο παίζει πειρατικό. Εδώ πάει, υπάρχει άτομο που το παίζει στο patch 1, ύστερα από 6 μήνες. Δηλαδή, απορώ, δηλαδή, πώς το αντέχει το παιχνίδι, τα προβλήματα. Πώς μπορεί και το παίζει από το patch 1. Και δεν το έχει πάρει από το σύγκρουση. Δηλαδή, αφού το αρέσει, δεν το αγοράζει, ρε γάμο. Μάνο, η απειλή του σερβερ μου ποια είναι, ποιο σερβερ. Ποιο σερβερ τρέχει. Ποιο σερβερ. Μήπως εννοεί για το άλλο. Για ποιο. Για το Minecraft, εγώ τα ξέρω. Γιατί έχω σερβερ και δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, κάτσε μπάσκετ. Καλησπέρα, σήκω παρέα παρακολουθή. Speak your English. Δεν θέλει. Do not expect tea. Do not expect. Άντε βρε νούμερο από εδώ. Κάτσε να κάνουμε για τους εδώ μία. Του Σίμπα. Σίμπα. Σίμπα Λίγκα. So then. What? Όπα, το κάναμε. Εν τω μεταξύ. Ναι! Εν τω μεταξύ. Τι έκανες. Κάναμε τη Σίμπα που ήμασταν εκεί, τους έκανα τέτοιους. Τους έκανα φίλους. Σίμπα. Με τη Σίμπα λοιπόν είμαστε φίλοι. Ωραία. Άρα τώρα με τον μόνο που έχω πρόβλημα και μάχη είμαι με τους Γιούκι. Η Γιούκι. Η Γιούκι. Speak. Για κάτι που ξανακάνουμε. Peace. Oh my... Όχι. Enemy λοιπόν. Αυτή τη στιγμή. Ναι, καλύτερα να κοιτάτε το stream του Dragoman. Όταν παίζει ο Dragoman, να κοιτάτε το δικό του stream. Όταν παίζω εγώ, να κοιτάτε το δικό μου stream. Ο ήχος, όποιο και να χρησιμοποιείτε, είναι ο ίδιος. Ο δικός μου ήχος ακούγεται από τα. Παίρνω τον ήχο του Dragoman, το μεταφέρω σε εσάς. Το ίδιο κάνει και ο Dragoman. Αλλά καλό να έχετε και τα δύο stream ανοιχτά. Οι δύο στη μάχη, καθώς ο ένας θα κάνει τον. Τον παρουσιαστή και ο άλλος θα παίζει. Γιατί δεν μπορεί αυτός που παίζει να κάθεται να κάνει. Ω, εδώ φατάρει τη μαλακή στον Αντάλ. Κάτι άλλο, Μάνο. Ξέρεις ότι αφού κατάλαβα πώς δουλεύει το War Engine, μπορώ να μεταφράσω Empire, Ναπολέον, Shogun, το ξέρεις. Ναι, όλα, όλα. Εντάξει, εννοείται ότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, αλλά γενικά θα ήθελα να κάνω προτάσεις άμα θέλει ο κόσμος έτσι να με βοηθήσει, να κάτσει να. Γενικά, έμεσα αυτή ο κόσμος θα μεταφράσει που θα βοηθήσει, γιατί εγώ δεν έχω χρόνο να αφήσω αυτό το θέμα. Ο Γαλιλαίος αυτό που θα μπορεί να κάνει είναι να παίρνει όλα μετά τα κομμάτια και να τα ενώνει για να ανεβαίνουν μετά στο Steam και να μπορείτε να τα ενσωματώνετε στο παιχνίδι σας. Λοιπόν, ακούς, ναι. Πού είσαι, λοιπόν, τώρα με τους εχθρούς μου είμαι με τους Yuki και είμαι εδώ κάτω Yuki. Εκεί, η πράσινη, το Yuki που λες, τη Σιμόσα, με αυτούς έχω τώρα ναι. Μόνο εχθρό. Και πρόβλημα κτλ. Με όλους τους άλλους είμαι φιλήσυχος. Άρα, αυτό που κάνω τώρα είναι να προσπαθώ να φτιάξω την οικονομία μου. Βλέπετε τώρα παίρνω 1825 στο γύρο. Βγάζω τώρα στρατό, πια στρατό, για να μπορέσω να πάω να κάνω, επειδή μου έχει δώσει ένα quest, να κάνω μάχη war με τους Κικούτσι. Οι Κικούτσι είναι όλο αυτό εδώ πέρα το νησάκι. Το νησάκι λοιπόν, εδώ, Κικούτσι. Κικούτσι που λέει, at peace. Και πρέπει να κάνω δυστυχώς μάχη με το νησί από εδώ. Και εγώ να κάνω με αυτούς για να πάρω όλα αυτά τα μέρη, τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5 πρέπει να είναι ή 6 κομμάτια. Ο Γαλιλαίος αν δεν θα φύγει προς τα δεξιά για να πάει να πάρει το πρόνβις που μας έχει δώσει να ολοκληρώσουμε το quest και να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το campaign map. Τελειώνω, end turn. End turn. Δεν προλάβα. Ωραίος ο Γκρίκμαν. Αυτό παλικάρι ρώτησε. Όχι. Γενικά εντάξει και ναι και όχι. Μάνο, το παιχνίδι μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα άμα θέλεις. Μάνο φτιάξει λίγο του Μάνου. Έλα αυτό είδα. Κι εγώ. είναι δύσκολο παιδιά το παιχνίδι. Όχι εγώ πάντως έχω ανοίξει λέγεται τα δύο. Γκρίκμαν έχει multi twitch. Κουκούτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά είναι το Multi Twitch TV, άμα θέλετε από εδώ πέρα να το δείτε, το βάζω και εδώ πέρα μία. Έλα ρε Μαρκό, πού είσαι ρε, γιατί είσαι σε σκοτάδια ρε. Καλώς το πολέμαρχο, ναι εγώ έχω σκοτάδια μόνιμα, δεν είναι. Και εγώ είμαι ο άρατος για να βλέπετε περισσότερο Σογκούν. Το Νίτζα, ο Dragoman ο Νίτζα, είναι σε απόκρυψη. Κάλυψη, απόκρυψη, παραλλαγή. Έτσι. Αυτό βασικά τι έγινε τώρα για να καταλάβετε. Πήγα να φτιάξω στρατό, ώστε το στρατό να τον πάρω και να τον μεταφέρω εδώ. Για να έρθω εδώ να κάνω απόβαση, να παίξω με αυτούς εδώ να κάνω ντου. Α, έχω τη μουνίτζα. Αχ, τη φουσίγιο! 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 Σκάσε! Το γιατί με είχα. Ασάι!
Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτή και δεν έκανα explore γάμο την πουτάνα μου. Το ξέχασα αυτό. Κάτσε να πάρω και τους... Αυτή εδώ τι είναι? Γαλιλαίος. Λοιπόν, έχω ατζέντιδες. Θα τους πάρω στους ατζέντιδες. Θα τους φέρω εκεί. Ω, κάτσε να ανέβει level αυτός. Αυτός έχει να ανέβει level. Ωραία. Level, δύο level. Αυτό εδώ είναι για να κάνει ένα αυτό, off. Και αυτό εδώ είναι... Που είναι σπίνο αυτό. Ωραία. Ωραία, λέω πράγματα να κάνω, αλλά... Ας προετοιμάσουμε λίγο εδώ. Τι είναι αυτό? Και έχουμε στάτο. Μόνο μετακίνηση έχω να κάνω, εντάξει με. Ένα κούνι, the Overrise Armies. Α, για να βρίσκει. Overrise Armies τι είναι? Overseeing Army. Overseeing Army. Overseeing. Κάτι είναι ισχύει, αν βάζεις το ποτήκι απάνω σου γράφει αναλυτικά τι κάνει. Ναι, αυτό, Overseeing μου λέει 1% Kooning λέει δεν Overseeing Armies. Μάλλον κάτι κάνει στους εχρούς ο Assassinator. Πονηριά, ανεβάζει την πονηριά του στρατηγού. Ναι, και έχει και αυτό, άντε να βάλουμε αυτό. Ωραία, το κάναμε λοιπόν αυτός, αυτός είναι και μικρός, είναι 25. Πάμε σε επόμενο, αυτή είναι η μου νίντζα η μία. Λοιπόν, άρα θα την πάρω, θα τους πάρω εγώ πίσω αυτούς, θα τους φέρω πίσω. Έχει ίσο, όσο. Κοίτα, τι κάνει, όσο, δεν θέλω, άσε με μη, όχι, είμαι καλό κορίτσι, έλα εδώ μωρί, έλα εδώ κάτσε κάτω γονάτισε, όχι. Δεν θυμάμαι ρε φίλε, τι θα να φτιάξω ρε γαμούτ. Πάμε εδώ, αυτός εδώ είναι ωραίος, θα τον πάρω και αυτόν πίσω. Εδώ έχουμε bonus, παιδιά, άμα εδώ χτίσω κάποιο κτίριο το οποίο στρατολογεί τοξότες, θα έχω bonus. Στην βλητική ικανότητα, στην βλητική δεξιοτεχνία, στην ευστοχία. Dark, έχω την 8800 GTX. 8800 GTX. Στην υγεία σας κιόλας, παιδιά, στην υγεία σας. Στην υγεία σας, αγόρα μου. Αυτό εγώ τώρα που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να πάρω τους ατζέντιδες assassinate και τα λοιπά και να τους πάω όλους να τους φέρω εδώ. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 περιοχές. 7 περιοχές φαίνονται να υπάρχουν. 2, 3. Νομίζω ότι ήθελα να πείσω άλογα εδώ πέρα, νομίζω. 5, 6. 7 περιοχές, παιδιά είναι. Άμα πάρω 7 περιοχές, θα είμαστε GG. Μάνο, πόσο πήρες το PC? Μάνο, λέει πρέπει να βρεις γκόμενα, φίλε, επιγόντως. Γιατί ρε, μια χαρά είμαι. Μουνίτζα. Λοιπόν, για το θέμα του PC. Πηγαίνεις στο κανάλι, υπάρχει λίστα Tanbox. Βλέπεις Tanbox, πας στο Google ή στο Scrooge, γράφεις και σου βγάζει τιμές που έχουν. Και είσαι GG, είσαι κομπλέ. Έχω τα Kraken, τα USB. Τα ακουστικά, τα ρίζερ, τα Kraken. Πέρα ρε Μάνο, λέει χτύπησες. Όχι, να χτυπήσω. Στο άλλο chat λέει είναι ο Μάνος, το βλέπει, λέει με χαιρέτησε πριν. Ο Μάνος είναι παντού, λέει. Προσπαθώ, Razer ακουστικά. Έχει, ναι, παιδιά, έχει τα Razer τα ακουστικά ο Γαλιλαίος. Το μόνο κακό που έχουν αυτά τα ακουστικά, παιδιά, είναι ότι δεν έχουμε εδώ πέρα ρυθμιστή στο καλώδιο. Μπορεί να έχει ωραίο σύστημα με το Synapse, αλλά άμα κάποιος σκάσει μύτη στο Skype, αρχίσει να φωνάζει ή κάτι βγει απότομα στο υπολογιστή και δεν μπορεί να το ρυθμίσει εκείνη τη στιγμή, σου δυσπάει λίγο. Τώρα δεν ξεχάσετε να αναφέρω τώρα. Τα ακουστικά του 100 ευρώ στο θέμα ποιότητα ήχου γαμάνε. Αλλά το μόνο που μου δυσφάνεται είναι ότι δεν έχει στο καλώδιο ρύθμιση. Μέχρι πρόδρομε. Όπα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Έγινε παλικάρι μου, πρόδρομε. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Έγινε σταυράκο, έγινε παλικάρι μου. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Τι λέει, this is ready to develop his skill, having horns κτλ. Πόσα save. Trade. Όσα στιγμή, γιατί κάνω μαλακίες. Κάνω συνέχεια alt tab. Κάτι θα κάνω save, περίμενε. Save. 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 Ωραία, έκανα save. Αριστερά. Λοιπόν. War. Warrior. Είχε warrior. Ωραία. Trade. Disrupted. Seno. Clan Destroyer, η Σένο. Α, γι' αυτό είδατε, καταστράφηκε η Σένο και σταμάτησε η μεταφορά των αγαθών. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε αυτόν.
ο οποίος τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τους επόμενους. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο ROM 2 δεν γίνεται αυτό, αλλά στο Secundo 2, το ένα που περιμένει ο άλλος που θα κάνει στις στρατολογήσεις, μπορεί να κάνει σήματα και τα σχετικά. Έτσι ώστε εγώ έχω λιγότερη αναμονή. Συνέχισε, Τραγκουμάν. Τώρα εγώ πηγαίνω. Στρατηγέ μου, συνέχισε. Ναι, στρατηγέ μου, ώρα 8. 3. Παρατέταρτο. Κάνε άλμα 10 μέτρων. Θα καλύπτει. Ναι. Πέσε σου. Σε καλύπτω, φίλε. Θα σου κόψω το σκηνή, μην αγχώρεσαι. Πίδα. Τι έχει εδώ πέρα, ατζέντιδες. Έχει δύο ατζέντιδες. Ω, να σου κάμισω. Λοιπόν. Γενικά, Θεόφιλε, δεν έχω καμία πίστη ότι θα βγει το mod επίσημο να επισημοποιηθεί το mod. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον και να το κάνουν. Αλλά προσωπικά δεν το πιστεύω να το επισημοποιήσουν το mod. Καλό είναι το Vision Studio, αλλά περιμένεις λίγο παραπάνω το κανονικό στο Vision Studio. Φτηνή είναι, αλλά περιμένεις λιγάκι. Σαμουράι, άσου στρατηγού, δεν θα τον άνει στρατηγού μου. Σήμερα παίζουμε last samurai. Αντί να χάνουμε στρατηγού, θα χάνουμε σαμουράι. Speak plainly, speak quickly. Πριν ο Δράκομα να μου κόλλησε τα δικά μου με τα διαμάδια του. Ωραία, έκανα με άλλον λοιπόν. Έκανα με του Χασέμπε. Με του Χασέμπε λοιπόν τώρα έκανα τέτοιο. Έκανα trade. Άρα ολοκληρώσαμε και με του Χασέμπε και δεν πρέπει να μπορώ. Για να δούμε, Ισικάουα. Δεν φαντάζεσαι. Όπου κόλλησα τα κομμάτια. Διαγόρα, δεν φαντάζεσαι αυτή την ώρα που λέει τα διαμάντια. Σου λέω, έφτασε στην κάτσα το σκάτο, μιλάμε. Το είχα μέσα στα ακουστικά. Ήμουν αφοσιωμένο, έγραφα κάτι στη δουλειά μου. Και έχει την ώρα που λέει διαμάντια! Τα πέταξα όλα, που λέει μισέτα. Σου λέω στην κάτσα έφτασε, σου λέω να ξακάτσει, γάμι μισέτα. Στο διέ μου συνέχισε. Στρατηγέ μου. Λοιπόν, δεν έχω να κάνω πολύ πράγμα. Κάνω εν τέρν και στα επόμενα θα πάρουμε 1935. Εν τω μεταξύ, για κάτσε να δω. Ένα παλικάρι λέει. Ένα παλικάρι πριν που διάβασε το σάτου λέει ότι έχουν κόφτει τα δικά του Razer. Άκουσε τις τρικλιές και έβγαλε κόφτη και σταμάτησε ο ήχος. Άντε με νούμερο από εδώ πέρα που έχεις κόφτη να πούμε. Άντε. Λοιπόν, εν τέρν. Παιδιά, όποιος θέλει έχει το Company of Heroes 2 free για 3 ημέρες και Red Orchestra το 2. Το Red Orchestra είναι, το Red Orchestra, παιδιά, άμα το πατήσετε install, το έχετε για πάντα. Για πάντα, αυτό μου λέγανε για 2 μέρες. Το Company of Heroes δεν διάβασα κάτι. Το έχω ποστάρει, ναι, παιδιά, είναι σελίδα κιόλας. Άμα το πάρετε, δηλαδή, εκκίνηση παιχνιδιού. Με το που κάνετε εκκίνηση παιχνιδιού, μπαίνει αυτόματα, ήταν όπως το Left 4 Dead. Για 1-2 μέρες. Όποιος το πατήσει το εκκίνηση παιχνιδιού μπαίνει για πάντα στο λογαριασμό του. Από εκεί και πέρα μετά το πληρώνεται το Red Orchestra. Όχι ορχέστρα. Όχι. Α, ναι, συνέχισε. Κράλης, ναι. Λοιπόν, για το Company of Heroes δεν ξέρω κάτι. Free για 3 ημέρες. Μήπως είναι κανένα DLC ή κάτι. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, και τώρα παίζει ο Γκαλιλαίος. Διάβασα, το έχουν ρίξει προσφορά, παιδιά, καλή τιμή. 12 ευρώ. Πολύ καλύτερο κόμπαν ευκαιρίζουν δύο παιδιά, 12 ευρώ στο Steam. Δεν ξέρω πόσο έχει στο King Queen και στο G2 Arena. Αλλά είναι καλύτερη με 12 ευρώ. Πάντως το ρίχνω στα παιδιά, απλά μπείτε στο... Στο Steam. Κάτσε να βρω ένα link. Το έχω ποστάρει, παιδιά, το έχω ποστάρει στη σελίδα των Greek Titans. Αν έτσι και απαντήστε το. Στο Greek Titans, παιδιά, έχει link έτοιμο ο Μάνος. Απλά πατάτε install και το έχετε, δεν είναι, τσάπα παιχνίδι είναι. Και είναι καλό παιχνίδι, θα ακούσει πολύ καλά λόγια αυτό. Απλά άμα δεν το κάνετε τώρα θα είναι σαν το Left 4 Dead. Μετά θα το πληρώσετε για να το πάρετε. Κάνανε μια ωραία προσφορά. Γιατί όχι, why not. Είναι από κάτω, είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι από κάτω κιόλας. Από κάτω από το βίντεο μου έχει τα link. Και μπορεί να το πάρετε να το κατεβάσετε. Μου χάλασε λέει τα Razer. Άρε βρε από εδώ βρε νούμερο. Σου χάλασα τα Razer. Θα χάνουμε λέει στρατηγού σαμουράι. Σαμουράι! Γιατί ρε Λευγέ λέει οι σαμουράι δεν είχαν στρατηγούς, μπακαλιά ρε! Νομίζω ότι πεινάς Μάρκο, είναι βράδυ. Η ώρα είναι 10.46 και πεινάς. Τι ήθελα και άνοιξα το Facebook, τι ήθελα και το άλλο. Γεια σου, Dead Hunter GR, καλησπέρα παλιάρι μου.
Τσάμα μου έχει μιλήσει κανένας. Κότα! Όποτε ήταν αυτό. Πάντως ωραία πήγες. Κάναμε τίποτα. Μπλοκάραμε και το Skyblock. Because I can. Το μπλόκαρα. Και αύριο είναι Παρασκευή. Και αύριο έχει live stream. Μετά λογικά Σαββατοκυριακό. Από Δευτέρα δεν έχει live stream. Θα το πάρω. Το trade point. Παιδιά, αυτά τα gadget. Αυτοί οι gadget, παιδιά, που βλέπετε εδώ είναι γραμμές εμπορίου. Είναι πολύ σημαντικά. Θα πει του γάμου το. Δεν είμαι τώρα για λίγο με το πάρε γάμου το. Έτσι, έτσι. Θα το πάρει το κορίτσι, θα το πάρει, μην το παιδεύει. Του τρώω. Του τρώω, άμα ορμήσω. Εφάτου. Θα είναι απάνω δεξιά, ρε που στη μου η πράσινη. Θα μα σκίσουν να μου σκάσουν οι μύτη. Αυτοί κάνουν αποβιβάσει. Έλα, μωρέ, εντάξει. Τα γατάκια τώρα. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, το μεταξύ, έτσι, επειδή γίνεται το trade από εδώ, κοιτάξτε εδώ. Δεν μπορώ να πάω και πιο κοντά, γαμώτο. Βλέπετε, εδώ είναι το trade που γίνεται. Πανέμορφα γραφικά, όταν έχεις κάρτα γραφικών. Πού να το δεις το δικό μου, φίλε, πού να δεις το δικό μου. Α, το έχεις δει, τι λέω. Λοιπόν, παιδιά, θα πάω την Mikawa, καθώς έχω συνθηκολογήσει με ειρήνη προς το παρόν του Στόκη. Πάνω δεξιά πρόσφατα θυμάμαι ότι είχα κάνει πάλι ειρήνη. Φυλάω με στρατό εδώ με ένα στρατηγό. Για πανδεχόμενο. Προσπαθώ να ανοίξω, να ξεβρίσω το έδαφος για να φτάσω στη συνθήκη νίκης του παιχνιδιού, στην Καζούμα. Καθώς εδώ διώθω στο κλάνς, όχι. Στα objectives, έχουμε τη Σαγκάμι σαν στόχος για ολοκλήρωση της εκστρατείας που κάνουμε με το Dragoma, τη διαδικτυακή συνεργατική εκστρατεία. Προσπαθώ να κατακτήσω τα εδάφη εδώ. Λοιπόν, στρατό έχουμε. Ενισχύσεις έχουμε από πίσω. Εδώ μην μου κάνω αποβίβαση όπως πριν μου ορίμησαν πριν και μου τη μέσωσε ο Dragoman. Εδώ η πόλη αυτή ήταν δικιά μου και την έχασα. Και την πήρα εγώ. Αντίθετος λοιπόν. Δίνεις. Τη Φουκουχαρά. Γκουχάρα. Γιασίνα Ταϊρά. Γιασίμα Ταϊρά. Γιασίμα. Εσύ είσαι Γιασίμα. Εσύ είσαι Γιασίμα Ταϊρά. Εσύ είσαι. Η πόλη λέει Γκουχάρα. Εν τω μεταξύ, γίνεται τώρα. Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται. Είναι εδώ πέρα ο Γαλιλαίος. Βασικά, αυτό εδώ το κομμάτι το πράσινο που είναι, που είμαστε με ειρήνη εγώ με αυτούς, είναι η Town Τζοκόκου, η Γουατανάμπε. Που είναι μεταξύ εμένα και του Γαλιλαίου. Έχουμε στρατό και εγώ, έχει και ο Γαλιλαίος. Από ό,τι βλέπω, νομίζω είναι at peace. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όταν αυτές οι περιοχές δουν ότι κοντά τους δεν έχουν στρατό, έρχονται και σου κάνουν ντου. Εγώ τους απείλησα να κάνω εμπόριο μαζί μου, αντί να πατήσω κάνουν. Τέλος πάντων, αφού δεν ξέρω. Γκουν 2 έχει και online. Εσύ τι λες, ρε Ορφέα. Βέβαια, θα έχει online. Ρε Ορφέα και Δημητρή, με τρολάρετε τώρα. Και βέβαια. Μάνο λέει τα δανεικά, λέει μην ξεχνάς. Ποια δανεικά, δεν έχω δανεικά. Προπέρα σου να πάρει εγώ νομίζω. Έτσι. Σογκούν 2. Παιδιά, έχω καιρό το ψάξω, παιδιά. Το Σογκούν 2 πριν από 2 με 3 εβδομάδες στα ελληνικά καταστήματα έχει 14 ευρώ το Cold Edition που το είχε πάρει και ο Dragoman. Το οποίο μέσα έχει όλο το Σογκούν 2 μαζί με όλα τα expansion και τα DLCs. Άμα υπάρχει στα καταστήματα, πάρτε το. Σογκούν 2 Gold Edition. Ένας κωδικός που έχει όλα τα DLC και τα expansions. Που άμα τα πάρετε ένα-ένα είναι κανένα 80, 90. Και παιδιά, τα γραφικά είναι πολύ καλά και για σήμερα. Και δεν είναι δηλαδή παλαιό παιχνίδι. Και μην ξεχνάτε κιόλας ότι υπάρχει το ROM 2. Αυτό είναι Shogun 2. Δεν έχει καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Άσχετα αν το ROM 2 είναι ολοκαίνουργιο παιχνίδι, δεν έχει καμία σχέση. Φανταστείτε όπως είναι και με το Empire. Και στο Empire το 2, Empire Total War, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος γιατί τους αρέσει το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού. Το Empire. Και στο Napoleon Total War που βγήκε μετά το Empire, πάλι δεν είναι τόσο πολλοί κόσμος όσο είναι στο Empire Total War από τον Napoleon. Είναι τι τους αρέσει για να παίξουνε. Να το ξέρετε. Άλλες εποχές στο Νατάλο. Δηλαδή είμαστε στην εποχή του. Από εσάς στο Total War λογικά είναι να ρωτάω αν παίζετε multiplayer. Μα δεν γίνεται να ρωτάς ρε, αφού multiplayer γίνεται να μην υπάρχει multiplayer σε τέτοια παιχνίδια. Παιδιά, στα κανάλια μας έχουμε επαναλήψεις και από παλαιότερα παιχνίδια και Shogun 2 και Empire και ROM 2 απλά λόγω της μετάφρασης που έχω πιάσει για το ROM 2 και το ότι δεν έχω προλάβει. Σε εισαγωγικά έχω ψιλοκλάσει λίγο το Μάνο και εντάξει είχαμε καιρό να παίξουμε και
θα ξανασυνεχίσουμε πάλι. Γενικά θα φτιάχνουμε και άλλα, θα κάνουμε και άλλα τέτοια lives. Απλά δεν προλαβαίνω κι εγώ. Εντάξει, και ο Μάνος έχει παιχνίδια να παίξει. Μπορείτε να το παρακολουθείτε. Παίζει διάφορα παιχνίδια. Απλά μέχρι να τελειώσω με το mod, έχω λίγο κράτη προς το πάνω. Δηλαδή δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Μετά θα συνεχίσουμε. Είναι η σειρά μου. Κάτσε μου, έχει γράψει κανένα μήνυμα. Λοιπόν, καλά, είμαι σε κλίση, δεν μπορώ να. Εδώ βάζω παιδιά, όπως βλέπετε, μία αυτή. Έβαλα ένα αυτό και Warrior. Βγάλαμε και Warrior, ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να πάρουμε τη Μουνίντζα. Μουνίντζα! Μουνίντζα! Έλα εδώ! Έλα εδώ, κορίτσι μου! Έλα εδώ! Γιάννηξε το χάρτη, μωρό μου. Θα τσαπώσουμε μία και το σπέζι για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Ωραία. Ανοίγουμε λοιπόν το χάρτη, παιδιά, για να ξέρω τι μου γίνεται. Θα προσπαθήσω να φέρω στρατό από κάτω, παιδιά. Θα φέρω στρατό από κάτω, να μην εμπλακώ καθόλου με αυτούς εδώ. Τελείωσε, δε φίλε. Τελείωσε το ρετροχίστρα. Τελείωσε. Ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς, φίλε μου, πώς ήταν, ναι. Όχι, ρε, δεν μάστερ διαγούμι. Δεν παίζουμε single player, αφού παίζουμε ταυτόχρονα. Αυτό βλέπετε κιόλας, ταυτόχρονα. Γεια σου, Τζον. Κιλερά, πού είσαι, παλικάρι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη μάστερ παρέα. Διαγούμι. Δυστυχώς δεν τον προλάβε το τζάμπα ρετροχίστρα. Το είχε ανακοινώσει χθες ο Μάνος. Γι' αυτό λέμε, πηγαίνετε σε σελίδες, κάντε ένα like, κάντε να σας ενημερώνουν, να σας στέλνει ειδοποίηση και βλέπετε τι γράφουμε, τι ποστάρουμε. Γιατί και εμένα μου το δώσανε, το είδα και το πόσταρα κατευθείαν για να μπορείτε να το κατεβάσετε. Όπως και εκείνη και με το Left 4 Dead που το είχαν βγάλει και σας έβαλα να το κατεβάσετε. Που και εμένα με ενημερώσανε. Κάντε το αυτό, δεν έχετε να χάσετε κάτι το να είσαστε σε ένα. Πώς το λένε, να είσαστε σε ένα κανάλι και να βλέπετε κάποια πραγματάκια. Μια χαρά είναι. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Παιδιά, εγώ δεν έχω gaming community κανένα τα σχετικά. Εγώ ασχολούμαι με το δικό μου τομέα. Άμα θέλετε γενικά για παιχνίδια και διάφορα, έχει ο Dragoman και το Greek Titans. Έχει και το Twitch κανάλι, το YouTube κανάλι με gameplay από παιχνίδια και τα σχετικά. Ο Dragoman είναι το άτομο για εσάς για αυτά τα πράγματα. Άμα έχετε ενδιαφέρον για τότε άλλα παιχνίδια, εντάξει, είμαι εγώ εδώ. Και πρέπει να ασχοληθώ και με το Gopan of Heroes. Τι να. Δεν προλαβαίνω, έργα μου. Τι να πρώτο κάνω. Ένα trade route. Θέλω και. Θέλω να το μάθω και το Gopan of Heroes, έργα μου. Έπρεπε να παίξουμε. Εδώ. Θα τελειώσω τη μετάφραση γιατί είναι για μένα. Κάποτε, παιδιά, για μένα το να δω το ROM 2 στα ελληνικά ήταν κάτι σαν απόρθητο όνειρο. Να βάλω τώρα τη φένεσα μου, ράει. Εγώ το έχω στο μέλλον με τα βήματα που το έχω πάει. Θα παίζαμε τώρα ROM 2, απλά εντάξει, ταλαιπωργεί το Dragoman με λίγο με τον υπολογιστή του. Με τη γραφικών βασικά, αυτό με ταλαιπωργεί. Με τη γραφικών βασικά, ναι. Όχι κάτι άλλο. Καλά. Και τόσο έχουν δύο παιχνιδάρα είναι, μπάπουμε. Νομίζω έχω το Shogun 2 σε link στο κανάλι μου. Προτείνω τις εξής αγορές. Shogun 2, ναι, έχω link στο κανάλι μου. Εδώ. Μην μιλάτε για γραφικά, με πληγώνετε. Για αγορά, εγώ κάνω μαλακίες με τα χρήματά μου. Αντί τα φιλώ για κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε, τα δίνω στον υπολογιστή μου. Άμα είναι, κάνει και σε καμιά θυσία και μπορεί να κάνει μια καλή αναβάθμιση. Αντάρω, δεν ξέρω τι σημαίνει. Αντάρω, να σε κάνω άντρε, αντάρω. Βρούδε, τι απόρθητο λέει, τι απόρθητο, τι είπα. Αποθυμένο ρε, αποθυμένο είχα μου ρε, απόρθητο, γάμισε τα καμούτα, ούτε ελληνικά δεν ξέρω. Που θέλω να μεταφράσω για το παιχνίδι κιόλας, γάμισε τα. Εγώ δεν είπα κάτι, το άκουσα που είπες το απόρτητο. Λέω τι απόρτητο φρούριο λέει. Λοιπόν, έχω link για το κανάλι μου στο κανάλι YouTube, στο κανάλι μου. Αρχαιολόγ είναι το ψευδόνυμο, αλλά πρέπει να πατήσεις το κανάλι μου στο Twitch και να μπεις στο κανάλι YouTube. Κοντεύω τα 30, Νικολούτσα. Λοιπόν, παιχνίδι, παίζει ο Dragoman, έχουμε το χρονόμετρο, παιδιά, μέχρι να παίξει ο Dragoman. Εδώ το χρονόμετρο του Dragoman, το χρονικό περιθώριο για να παίξει. Άμα κατέβαινε ο Βλάκας, ανέρε, πώς να κατέβει. Ναι, δεν μπορεί το να κατέβει. Ωραία, άρα στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ.
Γαμώ, κάτσε γιατί χάνουμε χρήματα. Από 1900 πέσαμε. Για να δούμε. Έχουμε να βάλουμε κανένα άλλο. Όχι, είναι που χάσαμε εκείνους εκεί. Μάλιστα. Οκ. Και πάμε next step. Wolfenstein, πολύ παλιά. John Killera, πάρα πολύ παλιά. Πόσα άτομα μπορούν να πέσουν μαζί στο Total War 2. Σε όλα τα Total War μέχρι 2 campaign. Δεν πάνε πάρα σε όλα τα Total War. Σε όλα τα Total War, παιδιά, η χάρτη της εκστρατείας σε συνεργατικό και σε ανταγωνιστικό επίπεδο είναι 2 άτομα. Πολλοί λένε γιατί όχι 3, γιατί όχι 4. Πιστέψτε με, άμα παίξουμε 8 άτομα ή 4 άτομα χάρτη εκστρατείας, έχει τεράστια αναμονή. Τεράστια αναμονή. Δεν είναι μόνο η αναμονή, όμως είναι να βρεθείτε και με τα παιδιά να παίξετε. Παρά ναι, άντε να συνεχίσει την εκστρατεία και όλες γάμισε τα. Ενώ όμως, παιδιά, οι έτοιμες μάχες, οι γρήγορες μάχες που λες διαλέγω στρατό, διαλέγω μονάδες και πάμε, είναι 4x4. Ξεκινάει 1x1 και πάει 2x2, 3x3 και 4x4. Ο τρελός λέει δύο ROM 2 για μένα. Λέει εν τω μεταξύ, λέει ο Dragoman είναι θρύλος, λες από τον Ολυμπιακό. Καλά, λέει ο Σάκης, λέει θα σου πάρουμε, λέει τώρα μια κάρτα γραφικών. Λολ. Ο Κώστας Ρετάκης λέει πόσα άτομα μπορούν να παίξουν. Ναι, το είπα. Γιατί γελάτε, μαλάκα. Γιατί γελάτε, ο Νίκ Μπιαρτή λέει τα ρέσαι να το λέει καλά κόφτη. Just kill me λέει. Από τα διαμάντια φέτα που σε ένα πριν. Εντάξει, έχει, ναι, όντω έχει συσταγωγικά. Μέσα στο sign-ups, για να το δείξω λίγο παιδιά στον κόσμο. Έτσι, το γουστάρω αυτό. Ναι, κάτσε. Έμπειρας, ας παίζω. Λοιπόν, θα το δείξω λίγο στα ακουστικά. Πού είναι το κάψο. Στρατηγέ μου παίξε και θα το δείχνεις μετά. Γιατί στρατηγέ μου έχουμε ώρα 3, 12 και παρατέταρτο να πούμε, θα έρθει ο στρατός και θα μας κάνει ντου. Εγώ το μεταξύ προσπαθώ να κάνω τι είναι, να φέρω ατζέντιδες και τα λοιπά, να τους φέρω, να τους τοποθετήσω για να μπορέσω να κάνω ντου. Να κάνω εδώ πέρα ντου από βάσεις και να τους αρχίσω να τους παίρνω τις περιοχές. Συνουσιαστείτε στα με την Οσούμη. Ρε εσύ, θύμισε μου. Έχω βάλει τη γυναίκα τη Μουνίτζα εδώ πέρα σε μια περιοχή. Τι κάνει αυτή μόνο, κάνει τίποτα στην περιοχή ή όχι? Τι ήταν αυτό? Μουνίτζα, στην περιοχή που κάθεται, όχι. Εκτός αν έχει ειδικό trade, ειδικό γνώρισμα. Λες για την Χιφουμή, η Χιφουμή. Ποιος, εδώ είναι, κάτσε στη δείξω. Εδώ. Η Χιφουμή. Αυτό εδώ το μωράκι, αυτό εδώ. Εδώ, το μωράκι μου, εδώ, το, με τη βεντάλια της που κάθεται, γονιπέτης. Αυτή έχει entertain, distracting, change of campaign, όχι. Αλλά όμως έχει campaign line of sight, που σημαίνει ότι τα μάτια της εμβέλεια το... ναι, σου παρουσιάζει πιο περισσότερα σημεία στο χάρτη. Περισσότερο άρεα. Ενώ αν είναι αυτό που τους βάζεις κάπου και κάθονται και ανεβάζουν και experience με τον γύρο, αυτό εννοούσα. Όχι, όχι. Αυτό γίνεται μονάχα στο ROM 2 με συγκεκριμένους πράκτορες και γίνεται και με τον Τζιντζουτζου. Εδώ με ποιος γίνεται, γιατί έχω και κάποιους άλλους. Με το Τζιντζουτζούκι το κάνεις αυτό και επηρεάζει, ναι, επηρεάζει τον πολιτισμό. Αυτό το Τάιρα με τον Τζιγιάρα. Που πριν πλήρωσα 8.000 και πήρα μια πόλη για παράδειγμα. Δεν μου λες, αυτόν εδώ λες, αυτόν εδώ πέρα, εδώ στο καράβι μου, στο κόκκινο μέσα έχει ένα τζέντι. Αλλά μετά θα το κοιτάξω στο κανάλι, γιατί μέχρι να φορτώ. Μετά. Η Μουνίτσα φέρνει εισόδημα με το γνωστό τρόπο. Σωστός. Επειδή ήρθα λίγο πόσο... δεν έχει χάσει κανέναν The Hunter. Δεν έχει χάσει ούτε έναν στρατηγό μέχρι τώρα. Κανέναν, ναι. Τέρασα μου, δεν έχω χάσει. Και πάμε για μάχη τώρα. Οχ. Για να δω. Τι ήθελες και τώρα. Ναι, αυτός είναι Τζουτζατζούτσι, ναι. Ο Τζουτζατζούτσι. Ο Τζουτζατζούτσι. Άλλος δηλαδή τον αφήνει σε μια περιοχή και αλλάζει τον πολιτισμό. Πάμε για μάχη, ρε. Δεν μου λες, ανεβάζει όμως experience έτσι σε μια περιοχή που κάθεται κάθε γύρο. Αυτός ναι, επειδή κάνει την επηρεάζει. Αν είναι 100% όμως κόκκινο σε τάιρα, ναι, δεν θα ανέβει το κάτω γιατί δεν κάνει τίποτα. Εάν είσαι δικό. Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να προσεγγίσει την ίδια τάιρα επιρροή. Άρα εγώ και την άλλη τη Μουνίτζα να την αφήσω εδώ την άλλη τη Μουνίτζα, την ατζέντησα. Ή να την φέρω και την άλλη. Θα δούμε. Και έχω και άλλον έναν, ο οποίος είναι... Α, Τζουματσούτσι. Ο Τζουματσούτσι. Αυτός ανέβηκε ρε.
Αυτός ανέβηκε level. Ω, character detail, αυτός είναι 10 character change assassinate, θα τον βάλουμε να κάνει overrise enemies. Ωραία, κάτσε να τους δώσουμε και τα level. Ω, τι είναι αυτό? During 4 change enemy agent και cooning their building. Building, what building? During town, town, αυτός είναι να κάνει overrise town. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το town. Λοιπόν, to change detective μονόμι. Αν δεις το δικό μου, βάζω το Razer να σου δείξω. Έχει αυτό το audio, το sound normalization. Όταν το πατάς αυτό, ο ήχος, άμα το πας τερμά, την ώρα που φωνάζει, ακούς μια κραυγή, αυτό το ρίχνει. Έτσι ώστε να μην κραγείς τα αυτιά σου, για παράδειγμα. Απήχε για παράδειγμα για κρίξη, την ακούγονται τόσο όμως. Λίγο. Τι γίνεται? Μ' αρέσει. Έχουμε κολλήσει του σούτσι. Εδώ, εδώ. Πιστρίτη. Όχι, όχι. Όχι, γιατί πρέπει να πάω να πάρω τι, πώς λέγεται, γιατί καλύμα. Γιατί κολλήσεις του σούτσι. Α, τώρα ξεκόλλησε, ωραία. Ξεκόλλησε. Μάλλον ένα σέντερμαν λέει. Ωπα, τι γίνεται εκεί πάνω, του μουνιού το πανηγύρι. Ω, 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 ω. Άρε φίλε, την παίρνει πολύ. Ω, ωραία δγόρ. Όχι, θα πεις γαμότο. Θα βοηθήσω το σύμμαχο, δηλαδή εγώ κάθομαι πάνω να ρωτήσω στην εχθρική πόλη και θα βοηθήσω το σύμμαχο, ρε πούστη. Spectate κάνω. Τι θα βοηθήσω το σύμμαχο τώρα? Θα του βάλω το resolve. Θα είναι μαλακία, ε. Enemy forces, είναι μια μονάδα μόνο, καλά είναι άμα δεν στο κάνεις spectate, μπαμ μπαμ. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εμένα και τίποτα λένε retreat, εγώ έκανα spectate και έβγαλε. Δεν πειράζει, άστο. Σιγά με κάτσω εγώ τώρα να πολεμήσω την πέρα. Τι έκανες? Έκανα decline attack. Δεν δέχτηκα να βοηθήσω το σύμμαχο. Να μου πως θα πάμε δεξιά τώρα. Τι γίνεται, κάτσε δε, περίμενε. Αυτό ήταν για μας, κάνανε σε εμάς του. Σε σένα του κάνανε. Ρε φίλε, πήγα σε μια εχθρική πόλη από έξω. Έτοιμος να γύρω. Και σύμμαχός μου επιτέθηκε στην πόλη αυτή και δεν ήμουν κοντά, μου πρέπει να το βοηθήσω. Κάνουμε και τέτοια, Clan Destroyed, πάνε και Σύμπα! Έφυγε και Σύμπα! Σύμπα Λίγκα, πάει! Ωραία, γαμότο, άρα η Αμακάτσου continue between a lot longer possible. Possible! Possible! Μάστρα Διαγούμης, δεν υπάρχει το Total War, υπάρχουν τα Total War παιχνίδια. Ανάλογα με τον πολιτιστή που έχεις, ανάλογα με ποια εποχή γουστάρεις, πρέπει να κάνεις την ανάλογη αγορά και επιλογή. Το θέμα ότι, να σου πω ότι αξίζει, αξίζει αν σε αρέσει το παιχνίδι θα διοικείς. Για παράδειγμα κάτω δεξιά στο stream μου, στο κανάλι μου στο Twitch, έχω φτιάξει ένα ειδηγό για πρόθεση του ROM 2, που σου λέει το εξής, το ROM 2 είναι ένα παιχνίδι θα διοικείς, μπλα μπλα μπλα, παίζεται έτσι, παίζεται έτσι. Αν σε αρέσει το παιχνίδι θα διοικείς, αν σε αρέσει να διαχειρίζεις μια αυτοκρατορία με γύρους και θες τις μάχες να ελέγχεις μονάδες σου σαν ομάδες, τις μονάδες σου και να τους λες βάλα εκεί, πήγαινε εδώ, αλλά να βλέπεις και animation, να βλέπεις και μάχες, να βλέπεις και αίματα, είναι για σένα. Αν είσαι πιο του πίσω να τα κάνει μόνο του και τα σχετικά, δεν είναι για σένα. Δες βιντεάκια στο κανάλι μου στο YouTube, έχω gameplay γενικά Total War, ο Dragon στο κανάλι του έχει και αυτό gameplay από παιχνίδια Total War. Πάρε μια απόφαση, πάρε μια ιδέα και βγάλε αποτέλεσμα. Ποιο IP όλα, Μάστρα Διαγούμης, δεν ξέρω. Για συνέχισε τραγωμάν. Παλικρία, επιστρέψα ένα λεπτό. Τι γίνεται? Έρχομαι. Ναι ρε, έχω τη μία τη μουνίτσα εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα θα τη φέρουμε αυτήν για να μπορέσω. Από εδώ θα κάνω απόβαση, παιδιά. Από εδώ θα βάλω στρατό. Από εδώ θα φέρω στρατό. Γιατί πρέπει να κάνω βασικά αυτό εδώ που μου λέει. Να το. Reward θα πάρω για 6 γύρους, δεν ξέρω τι είναι αυτό, Warfare War. Μου λέει να κάνω αυτό, να κάνω defeat an army. Κικούτσι. 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 Κικούτσι.
Και κότσι, έλα εδώ. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Pay off, save, so success. Εκάνει 1008. Pay off. Τι κάνει αυτό τώρα. Για να δούμε ο άλλος που είναι. Ο Αγιάλη είναι εκεί. Αυτός είναι εκεί, επιστρέφει. Αυτή θα την φέρουμε προς τα από εδώ. Γαμώ. Α, ωραία. Ορίστε, και ανοίγουμε το χώρο. Καλό αυτό. Ωραία. Στρατηγέ μου! Πού είσαι, ρε! 17. Εδώ, 1800 έχουμε 36. Ρε εσύ, δεν μου λες, πάτησα το τέτοιο. Δεν μου λες, πάτησα το εδώ πέρα το ματσουμουτσούτσι εδώ αριστερά αριστερά και έκανα δεξιά πάνω να κάνω στην πόλη και έβγαλε ένα pay off. Εξαγορά κάποιου μονάδες είναι, που το έκανε σε πόλη, να εξαγοράσει την πόλη. Σε πόλη, ναι. Και μου λέει θα κοστίσει 1300 κανονικά και έχει change of success 32%. Oh. Άρα δεν λέει, είναι λίγο. Άμα, θέλεις το δοκίμαση. Ναι, ναι, κατάλαβα. Νομίζω θα λέγαμε κάποιο, να λέγαμε το πράκτορα, άμα αποτύχει σου δίνει κάποια χρήματα πίσω σαν απόσβεση. Εντάξει, στο γόνδιο δεν είμαι και τόσο καλός βασικά, δεν ξέρω τόσο πολύ τη θεωρία του. Το ROM 2 δεν ξέρω. Μαγκές, το Σοκούν το 2, έχουμε την εποχή 1400-1500, έχουμε την εποχή 1600 και έχουμε και την εποχή της, πώς ήταν οι Ευρωπαίοι με τα όπλα. Δηλαδή έχει τις διαφορετικές εποχές. Πώς είναι το σαμουράι ταινία, ακριβώς η διαφάση. Μόνο που εγώ, άμα χάσω τους στρατηγούς μου, θα είμαι και εγώ λάθος σαμουράι μετά. Είσαι ήδη και δεν το ξέρεις. Λοιπόν, Πάκη, θέλεις και αγορά γενικά, αν μιλάς γενικά νομίζω πολλά σε κάλυψη. Βγάζουμε στρατό, βγάλαμε μπόλικο στρατό, κάνουμε γρήγορα ένα save. Είμαστε στα 48 δευτερόλεπτα, κάνουμε save, είμαστε κομπλέ. Έγινε και end turn. Και παίζει ο Γαλιλαίος. Yep, done. Κόλτε δίσκο με όλα τα DLC και τα εξπάσω και φυσικά παιχνίδι 14 ευρώ. Το unboxing, ναι, WADA! Μάλλον πιο πολύ σεξι σε σήμερα, μάλλον έχει πρόβλημα. Αόρατος Μάνος, βρε καλός είναι. Θες να σου το πω κανονικά έτσι, καλός, ναι, θες να σου το πω λίγο πιο πρόστιχα. Πώς θες να σου το πω 96? Καβλώστην. Κανονικά το λες, ξέρεις, άσου να μην το πω, άμα θέλει να το πω. Άμα δεν θέλει δεν το λέω. Θα σου το πω κουλτουριάρικα. Ω μαλακή έκανα, δεν πήρα μετά το καράβι από εδώ να το πάω απέναντι να πάω. Ρε φίλε, δεν πάω πάω δεξιά τώρα. Γιατί? Γιατί έχω κάνει σύναψη ρήμνης με το... και με τους κάθε δικός... Κάνε request ally, request αυτό να κάνεις request strategy... Φίλε, τα διάξεις, δε, εντάξει, άμα την κόσω να πίσω και τη φάω τέτοιο... Την έφαγες. Ωπα ρε φίλε, δείχνουν μαζί ψιάλι εδώ πέρα. Ρε εσύ. Υπάρχει ένα κτίριο, τι σκάτα είναι αυτό, γιατί για αυτό το σχέδιο από πάνω. Αυτό εδώ γιατί το έχουν έτσι από πάνω. Αυτό εδώ. Σαν ναός που είναι, τι σκάτα είναι αυτό. Πάμε για δολοφονία. Ποιος σκότωσα τώρα, ποιος σκότωσα δεν ξέρω. Σκότωσε εσύ, σε σκότωσαν, τι έκανες τώρα. Όχι, κάποιον σκότωσε. Τι στο κολοκοτρονίτσι, κικούτσι λέει. Κικούτσι. Δεν μου λες τι είναι αυτό, ρε. Αυτό εδώ τι κτίριο είναι, ρε. Γιατί για αυτό το σηματάκι από πάνω του. Α, ναός. Παιδιά, στις συγκεκριμένες επαρχίες στο παιχνίδι έχουν κάποιο μπόνους. Άμα κάποια επαρχία έχει κάποιον βοηθητικό ναό, τότε οι μονάδες που στρατολογούμε, οι μονάδες μοναχών, οι στρατιωτικές μονάδες, έχουν κάποιο bonus ηθικού, damage, άμυνας, ανάλογα. Π.χ. εγώ στο Exen, πάνω δεξιά, πού είναι, εγώ στο Exen πάνω δεξιά,
εκεί που δείχνω Μάνο, έχω το κτίριο Φλέτσερ, κάπου είναι το Φλέτσερ εδώ, το οποίο άμα δω σε, αυτό το, σε αυτή την επαρχία στρατολογό μονάδες τοξωτών, έχουν μπόνους στην ευστοχία όταν βάλουν. Γι' αυτό κάποιες επαρχίες είναι καλύτερες για συγκεκριμένα πράγματα. Και τι κόρα πάνε αυτά που κάνουν τα χέρια, με έχει και σήμερα μια μούρλα, έχω να κοιμηθώ φαίνεται. Οι μουνάδες μοναχών, λολ. Οι μουνάδες μοναχών. Οι μουνάδες που έχουν μουνίτζες των μοναχών. Τι είπε τώρα ρε μαλάκα. Ατής. Όπου ρε φίλε πως θα πάω δεξιά τώρα. Να κάνω, λοιπόν θα φέρω πλοίο. Θα φέρω πλοίο, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Λοιπόν, τι εδώ, τι έχουμε, dry dock. Το dry dock τι είναι, πολεμικό. Πολεμικό. Ωπ, μια χαρά. Πάμε για νέο ναυτικό εδώ. Φάρμπουμ, τι να πω, ρε φίλε. Ρε μαλάκα, αυτό το αρχίδι έχω εδώ πέρα γαμώ το σπίτι του και μου έχει θα σου γα... Θα σου... Ρε μουνί, τρία. Ρε γιούκι. Φύγε από εκεί ρε, αρκίντι. Τινό. Τον βλέπεις εδώ τι έχει κάνει, παιδιά, μας κάνει λαιλασία, μας παίρνει, αλλά εδώ όμως εγώ έχω τώρα... Παιδιά, έχουμε μάχη. Έχουμε μάχη. Δύο, τρία, δύο, backup. Τρία γρήγορα παιδιά για ταρτοπόλεμο. Τα small cell, τα light. Ένα medium για ό,τι πλησιάζει να ρίχνει τις ομοβίδες, τα σχετικά ομοβίδες. Τις χειρομοβίδες για αποτελείωση. Και δύο βαριά έτσι ώστε θα πλησιάσουν τα βαριά τα πλοία, θα τους αποτελείωσουν εντελώς. Λοιπόν, τώρα αναμονή. Αναμονή, ναι. Μουνίτζες με τους μοναχούς κάνουν μουνιντζάκια τα οποία πεθαίνουν από τον στρατηγό. Βασικά μάλλον τα μουνιντζάκια σκοτώνουν τον στρατηγό. Και για αυτή την περίπτωση του Γαλιλαίου. Ώρα να χάσει ο Γαλιλαίος λέει στρατηγό. Α, το ναυτικό. Μετά έχουμε RKD. Έτσι. Είναι ο R, ο K και ο D. Σαν τον Ζακ Κλό Βαντάμ. Να φύγουν και οι τέσσερις από εδώ. Να φύγουν να πάνε στο επόμενο στενό. Και ο Ζακ και ο Κλόν και ο Βαν και ο Ντάμ. Φύγε από εδώ πέρα και οι τέσσερις. Χτυπάει ο κουδούνι. Ναι, ποιος είναι? Ο Ζακ Κλό Βαντάμ. Να φύγετε από εδώ και οι τέσσερις. Δεν θέλουμε. Πήραμε. Γαμώ το space μου. Γαμώ το space θες, του. Ο εχθρός. Εδώ έχει εχθρό. Εγώ τώρα έχουμε μάχη, παιδιά, ναυμαχία. Έχουμε ναυμαχία τώρα. Ετοιμαστείτε με μένα, έχουμε ναυμαχία. Γιατί το RKD μου έχει πιάσει εδώ και μου κάνει λαιλασία και θα έπαιρνα παραπάνω από 1858. Το μέσα γαμό! Πατάω τέλος γύρου. Μάστε διαγούμι, διαγούμι, για πώς λέγεται. Ο σκοπός του παιχνιδιού ποιος είναι? Να γίνεις ένας αυτοκράτορας, να γίνεις ένας όγκου, να γίνεις ένας... τέλος πάντων. Ο μεγάλος τέλος πάντων. Με στρατιωτικές μάχες, κατακτήσεις, τραυμαχίες, αναβαθμίσεις. Έχει διπλωματία, σοβαρή διπλωματία μέσα. Έχει οικονομία με εμπόριο και τα σχετικά. Μπορεί να εκμεταλλευτεί στους πόρους που έχει το παιχνίδι. Π.χ. χρυσός, με τάξη, μπλα μπλα μπλα. Έχει συστήματα ανάλογα με το παιχνίδι του Total War. Έχει συστήματα ερευνών, τεχνολογιών, έτσι ώστε να ξεκλειδώσει κάποια μονάδα την ικανότητα να ξεκουμπώνει και να κουμπώνει τη. Περίμενε, τα σπαθάκια σου. Έλα εδώ. Worthy Bride λέει. Worthy Bride. A loyal refer often has daughter Hans as Marius. Ναι, εδώ έχουμε τα γαμίσα τώρα. Will this man take her as her bride? Τη Σίμπα Σάμι. Σίμπα Σάμι. Και ο Τάιρα Τσουμόρι. Refound wife λέει, this lady based with a strong ghost inspiration. Αυτό, να το κάνω, να την παντρέψω, να κάνουν σεξ. Έχει ένα μειονέκτημα, έχει μειονέκτημα, σου γράφει τίποτα plus, τόσο και τέτοια. Πού, ένα refound fecund wife λέει, ξέρω εγώ τι κάνω, πώς το βλέπω. Focus τι λέει, focus wife, αυτό θέλω να δεις. Πώς το βλέπω. Τι σου γράφει απάνω. Το πόντε και πάνω. This is, λέει, this is... Blessed with a strong constitution. Βάλ' την, ναι. Μπορεί να κάνει πολλά παιδάκια. Είναι πολύ σεξουλιάρα. Αχ, σεξουλιάρα μου! Μοροχάει. Άρε, δεν φάγει δύο από εδώ, ρε. Τι έλεγα. Και γενικά, εντάξει, τα παιχνίδια του Total War, αυτό κάνει πολεμάς. Η κάβλα σου είναι ότι είσαι γίνεσαι κάποιος αυτοκράτορας και κάνοντας μάχες, άμα γουστάρεις βλέπεις τα animation και τα σχετικά πάνω στη... Μάχη!
Μάχη. Εδώ πώς είναι. Α, είναι ο ένας. Θα σου σκίσω το ταμριρι. Κάτσε, καταρχήν κάνουμε save από τώρα. Από τώρα. Γιατί ο Μουνής πήγε και έφυγε. Όπα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Πούντονα, έπεσε. Τι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα. Εμείς είμαστε κομπλέ. Παίζουμε με 5 FPS. Πού είναι ο Γαλιλαίος. Έπεσε. Construction report. Τα βγήκανε και φτάσανε και στο δεύτερο επίπεδο. Πού είναι ο Γαλιλαίος τώρα. Αυτό το χάρτη. Έλα. Τι έγινε, πέσε. Δεν έπεσε. Κάτι έγινε, κάτι έγινε με σένα. Ξαφανίστηκες. Λοιπόν, πάμε για μάχη τώρα. Πάμε. Πάμε για μάχη. Θα σου σκίσω το ράμ ριρι. Τώρα. Έλα εδώ. Λοιπόν, τώρα κύριε, συνεχίζετε και βλέπετε τα stream και το δύο Χριστών. Και απλά, εγώ αυτή τη στιγμή, αφού παίζει ο Dragoman μάχη, θα παίξει ο Dragoman μάχη, θα προσπαθώ να κάνω τον παρουσιαστή του πεδίου της μάχης. Καλά ρε, τι παρουσιαστή να κάνω με τώρα, πέντε πλοία μένα ρε μα. Ουχ, κυγκεζόρικο. Ανταρτοπόλεμο. Θα τους θα κάνεις πάνω 10 μέτρων, ο άλλος σε καλύπτει, άλλο 10 μέτρων καλύπτει και ο άλλος προς πίσω, δηλαδή κάνεις χορτούμπες, ανά σπίτι της μάχης, λέω μάλα. Θα τους σκίσω το τάμεριρι. Δεν μου κάνει καλό η αριθμία. Εν τω μεταξύ γράφει κιόλας ο Ντέτ Χάνερ, λέει: η στρατηγή του Γαλιλαίου λέει δεν παντρεύονται γιατί θα μείνουν οι κύριες οι γυναίκες του. Καλό πετυχημένο αυτό. Καλό αυτό. Τρελέ μου, τώρα θα φύγει. Τώρα θα φύγει, τρελέ μου που πάμε για μάχη, για ναυμαχία. Τώρα θες να χάσεις την τσόντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να κλείσει. Δηλαδή, έλεος τώρα φεύγει, τώρα που θα κάνουμε μάχη. Που αυτό περιμένετε να δείτε μάχη. Τώρα θα δεις πως ταΐζει ο Μάνος τα ψάρια. Τώρα θα δεις εδώ πως θα ταΐζει. Τα πιράνχας. Τώρα περιμένω. Α, ωραία, φόρτωσε. Και κάνουμε. Εδώ. Εδώ. Κάτσε να δούμε. Πλάκα την παλεύει. Στη, ξέρετε ποιο είναι, η πλάκα είναι ότι στο Ναπολέον Total War, στο Empire, τα πλοία μπορείς να τα βάζεις στο ένα πίσω από το άλλο. Εδώ δεν ξέρω αν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται εδώ λοιπόν. Ένα πίσω από το άλλο. Ναι. Θα κάνεις group και έχει αριστερά τέτοιο, ρε. Δεν, τα... δεν το κάνει, δεν το κάνει εδώ, δεν πάει. Δεν μου το βγάζει. Εμένα μου την έσφαγε στο Shogun το 2. Α, εσύ λες το τέτοιο. Σκέτη γραμμή, όχι δεν έχει. Έχει σχηματιστεί μονάχα. Δεν έχει γραμμή σκέτη κάθετη. Γιατί κανονικά στο άλλο τα παίρνεις, τα βάζεις το ένα πίσω από το άλλο, τα στέλνεις και φεύγουνε. Λοιπόν, start battle. Έλα εδώ. Για εδώ, άμα ρωτάει κανείς τίποτα. Πάμε. Όχι δύο, όχι δύο, όχι δύο. Φερεντίνος. Δεν ήξερα, δεν μου τι έχει κάνει σ' αυτό. Φερετίνος. Λολ. Λολ όμως, λολ. Λολ. Λοιπόν, κύριε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο της μάχης. Οι στρατιές του Δράκου βασικά, ο στόλος του Δράκου κινείται απειλητικά και επιβλητικά απέναντι σε μια μονάδα ενός βαρέως, μιας βαρέως, μιας πολύ μεγάλης. Μια μονάδα. Ξέρετε παιδιά, μπορεί να έχει μεν 5 μονάδες στο Dragoman, είναι λαβωμένες, δειμένες αρκετά μερικές και είναι μικρά πλοία, είναι ελαφριά, ελαφριά και γρήγορα πλοία. Light, light. Οι μονάδες στο Dragoman είναι 5 ευκίνητα με πολύ λίγες μονάδες πλοία. Με σκοπό, και μειονέκτημα και πλεονέκτημα και αυτό. Άμα φάνε αυτά τα πλοία, ένα από αυτά, άμα φάνε τις βολές από αυτό το large, το αργό, αλλά με πολύ καλή πλητική ζημιά, άμα φάνε μια βολή από αυτό το πλοίο, θα έχουν μεγάλες απώλειες. Γι' αυτό πρέπει ο Dragoman να κάνει μανούβρες συνέχεια, να κινείται συνέχεια και να ταυτόχρονα να χτυπήσει το πλοίο του εχθρού.
το τσίφου που ακούσαμε, ο Draco μαξοποίησε κατά κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζουμάρει στις δυνάμεις του εχθρού. Βλέπουμε τη μονάδα του εχθρού. Ένα attendance large ship. Με αυτή η μονάδα, παιδιά, έχει 23 ξυφοφόρους και 80 τοξότες μέσα. Ενώ ο Dragoman στα κλειά του έχει 12 ξυφοφόρους και 40 τοξότες στη μία, 7 ξυφοφόρους και 24 στο άλλο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε φεύγουν τα βέλη του Dragoman και χτυπάνε τον εχθρό. Βλέπουμε κάτι αίματα στη Kill να φεύγουν, συντριβάνια το ένα τ' άλλο. Εγώ σε έβαλα φωτιές να βαρέσουνε. Φωτιές! Στην επόμενη. Στην επόμενη βολή. Ανάβεις το τι σαν έδεις καλά τα κέσλα. Αλλά κάπου είναι οι φωτιές. Λέμε. Ωραία, βλέπουμε. Φωτιές σας έβαλα. Σίγουρα, το έχει φωτισμένο. Οπα, πάρ' το μακριά, ρίξε το τέτοιο. Το γρήγορο κουμπί. Ανοίξε, έχει κουμπάκι, γρήγορο κουμπί, αφήγει. Αλλά γαλ, ζωθία, πάρω ότι με έχασες. 23 με 80. Γρήγορο κουμπί, ρε. Το έχει στάσει ήδη κοντά. Δεν μπορεί να φύγει τώρα. Μην αγχώνεσαι, ρε. Φεύγουνε οι φλόγες. Φεύγουνε τα φλεγόμενα βλήματα. Φεύγουνε τα φλογερά τους, φέλη. Βλέπουμε, παιδιά, αυτή είναι η αναβοσβήνη σημαία της μονάδας του εχθρού που σημαίνει ότι πέφτει το ηθικό τους. Τι πέφτει το ηθικό τους, παρέτησα προς τα πάνω. Τροφή έγινε, ο μαλάκα. Έγινε τροφή για ψάρια! Ήδη έχουν υποχώρηση. Λακίσουνε. Τι ξέρω. Έτσι. Η πρώτη μάχη της ημέρας με ναυμαχία. Γεια σου Ράγνα, κερδίσαμε, κάναμε μια μάχη και τους σκίσαμε τον Τάμι. Μάνος, πρωινός, θα μου πεις και εγώ βλέπω μεσημέρι αύριο. Πρωινός ή βράδυ με το απογεύμα του αύριο. Πρωί, όλη την εβδομάδα. Το πήραμε το μεταξύ, παιδιά, αυτό το κερδίσαμε οπωσδήποτε, γιατί χάνουμε χρήματα. Χάνω χρήματα από εδώ. Μία ακόμα λειτουργία, ένας τρόπος που είσαι στο παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις σε ένα στόλο σε εχθρική γραμμή εμπορίου, οι κίτρινες γραμμές είναι οι γραμμές εμπορίου. Όταν κάποια εχθρική φατρία έχει γραμμή κόκκινη, δεν έχω αυτήν κανένα εχθρό. Όταν έχουμε κόκκινες και διακεκομένες γραμμές, σημαίνει ότι υπάρχει γραμμή εμπορίου του εχθρού. Μπορούμε να στείλουμε σκάφος, στόλος δικό μας και να πάρει κάποια από τα λάφυρα και να διακόψει το εμπόριο στην εχθρική πατρία. Με αποτέλεσμα να του μειώνει το εισόδημα. Να δούμε λίγο πώς έχει γράψει κανένα μήνυμα. Τι κάβρε, η κλανιά του δράκου. Την κοπέλα εδώ την έχουμε βάλει να κάνει βόλτες για να μας ανοίξει τον χάρτη. Παίρνουμε και τον επόμενο να έρθει από εδώ κάτω. Εδώ άμα τον φέρουμε. Πώς θα πάω τώρα, πάμε τα πλοία εδώ. Agent option δεν βγάζει τίποτα αυτός. Δεν έχει να κάνει τίποτα με δουλεύει. Απλά θα τον αφήσω λοιπόν εδώ στην περιοχή. Ανέρε, αφού είναι at peace. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. At peace. Γκομένε. Τι λέει ρε. Γκομένε ψάχνει αυτή ρε μάκου, γκόμενο ψάχνει. Άντε μωρί αυτό. Γκομένα σάιτ, σήμερα συγγνώμη, γκομένε, με συγχωρείς. Α, με συγχωρείς και καλά. Για τις μορφής, ναι, σαν να σου λέει ναι. Γιατί όταν λέει γκομένα σάιτ στα άνιμε, σημαίνει συγγνώμη. Όταν λέει γκομένε, ή σου λέει ναι, ναι, συγγνώμη, ξέρεις. Γκομένε. Ήταν να κοιμάω. Το Dragon Man σε ένα λεπτό. Τι, ποιος, ναι, καλά που το πεις. Κάτσε να πάρουμε από εδώ τώρα το πλοίο, να το φέρουμε πίσω για να μεταφέρουμε και τους άλλους δύο πίσω. Ο Μάνος Κλάν, η φωτή σε όλα τα... Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι κάνουμε από... Λοιπόν, κάνουμε με αυτούς εδώ, έχουμε τους τόκι, όχι. Hostile τι είναι, θύμισε μου. Εχθρικός. Εχθρικός, ε. Αιουά, request alliance. Speak then.
Request trade ally, δεν τα παίρνει καθόλου. Ούτε αυτό το πάρει γιατί δεν μπορεί. Οκ. Okay. Λοιπόν, άρα προς το παρόν κάτσε να δούμε και για χτίρια τώρα. Αρχίζω... Γιατί... Όχι γαμό! Άλλο ήθελα να απαντήσω, άλλο πάτησα, δεν το πάτω. Κάνε save. Α, κάνω εγώ. Δεν πειράζει, εντάξει. Μετά, έλα! Save. Γιατί μου βγάλε εδώ την περιοχή ότι είναι κόκκινη, γιατί? Μείον ένα, γιατί? Αρπίσε. Στο επόμενο βγαίνει στρατός, ωραία. 8, 6. Αυτό εδώ είναι... Έχουνε μονάχα μία. Να την πάρω, έχω γράψει ειρήνη ρε γάμο. Μπορώ να την πάρω αυτή την επαρχία, άμα θέλω. Άστα, ας το φτιάξω στα πλοία εδώ. Ωραία. Θα βάλω το σταμίζω μέσα στα πλοία. Αλλά δεν αναπληρώνεται στο εσωτερικό, Το βγείτε έξω. Ωραία. Ώστε να κάνει αναπλήρωση. Σε έβγαλα έξω, παιδιά, έτσι ώστε να κάνω αναπλήρωση των απολειών. Όταν βλέπουμε αυτό το πράσινο με κόκκινες γραμμές, δεν ξέρω αν φαίνεται στην ποιότητα του stream. Σημαίνει ότι αυτή η μονάδα έχει δεχτεί ζημίες, έχει απώλειες για να πληρώνεται. Αυτή η αναπλήρωση δεν σε χρεώνει στο εισόδημα. Περιμένω να βγουν και τα άλλα πλοία μου για να ξεκινήσω και να πάω. Σκοπό του της εκστραδίας μας. Εγώ του μεταξύ τώρα ταυτόχρονα παιδιά μπορώ και να βγάλω στρατό, έτσι. Έχει γίνει εμένα ο γύρος μου, αλλά επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί μπορώ να βγάλω στρατό. Εντάξει, ο στρατό μην νομίζετε τίποτα το τρομερό, αλλά είναι στρατός, δεν πάει να είναι στρατός. Αυτή παιδιά, αυτός ο Σου είναι μοναχός, είναι σαν πράκτορα στο παιχνίδι με ειδικές ικανότητες και γνωρίσματα που ενισχύει τη δημόσια τάξη της πόλης, ενισχύει το ηθικό του στρατού που είναι αποσχολημένος και τα σχετικά. Κάθε πράκτορας, συνολικά έχουν 4 πράκτορες στο συγκεκριμένο παιχνίδι εκστρατείας που παίζουμε συγκεκριμένο DLC τώρα, υπάρχουν 3-4 πράκτορες και ο καθένας έχει το δικό του σκοπό και λειτουργία στο παιχνίδι. Το μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα άλλο έστειλε κάτω, τώρα άλλο έστειλε εδώ. Κοίτα εδώ. Ένα ήταν πάνω, ένα ήταν κάτω. Φάγαμε το κάτω και έφυγε. Και έφυγε. Και πήγε εδώ ρε μαλάκα. At war. Χάμω το σπίτι του μέσα. Ρε, κι άλλο εδώ. Τι θα γίνει με αυτούς. Πάμε αυτούς. Αυτοί εδώ ποιοι είναι τώρα, κάτσε. Oh. Α, εντάξει, εύκολη μάχη. Ναι, την κάνω. Ναι, κάτι. Yuki. Να την κάνω ενώ το resolve είναι... Όχι, κανονικά κάτι. Κανονικά κάτι να τη δουν τα παιδιά, να δουν μάχη. Πρέπει να κάνω spectate. Πρέπει να δούμε λίγο που είναι η Yuki. Η Yuki δεν θυμάμαι που είναι. Να δούμε που είναι. Έχει κι άλλο ένα πάνω. Χάνουμε από εκεί χρήματα. Χάνουμε από πάνω χρήματα. Είναι αυτό το ότι πηγαίνουν και σου κάνουν πειρατεία. Γεια σας, παιδιά. Cheers, mate. Να τόσο mates. Σκοπός εκστρατεία να ψωφίσουν όλη τη στρατηγική του Γαλιλαίου. Αυτό είναι, Νίκο! Το βρήκες. Έτσι ακριβώς. Bonsai! Ω, τι bonsai, θα σου πω εγώ τώρα για bonsai, θα δεις τώρα γέλια. Γέλια που θα έχουμε. Bonsai. Bonsai είναι το φυτάκι, το μικρό το φυτό. Bonsai είναι, πώς λέμε, αέρα. Ναι. Έτσι χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει. Τζερόνιμο! Εσύ σαν τον Angry Joe που έπαιζε το τέτοιο, έπαιζε το Scrolls Online, το Elder Scrolls Online και έκανε εκείνη τη μάχη με πάρα πολύ κόσμο, πολλές μονάδες, το Angry Joe Army, οι οποίοι φεύγανε για να πάνε να κάνουν ντου και έκανε τσάρτς και πάει να φύγει μόνος του και ξαφνικά είχε κρασάρει το παιχνίδι. Δεν είδα ρε μάνα. Αλάκα γέλιο. Όλο που το κάνεις link. Γέλιο, πολύ γέλιο για αυτό. Παιδιά, στιγμή στο παιχνίδι βλέπετε τώρα το στρατό μου μπροστά μου εδώ. Πάνω δεξιά είναι ο χάρτη στο πεδίο τη μάχη. Για άσπρες μονάδες που έχω επιλέξει και τώρα είναι κίτρινες, τις επιλέγω ξανά. Άσπρες μονάδες είναι οι δικές μου. Η κόκκινη μονάδα είναι του εχθρού. Κάτω αριστερά είναι οι μονάδες μου. Πάνω από κάθε μονάδα, αφού τη διαλέγω, από πάνω είναι οι ικανότητες που έχουν.
Έχει φλεγόμενα βλέμματα, γρήγορο κουπί. Repair. Βλέμματα τα οποία προκαλούν ένα νεκοφατικό ήχο και τρομάζουν τον εχθρό για μείωση ηθικού και τα σχετικά. Κάθε μονάδα έχει δικές ικανότητες στο παιχνίδι. Αριστερά είναι μενού. Ψηφίστε. Θα ψοφίσει ο εφαλικός. Για ψηφίστε. Λοιπόν, θα σας δείξω μονάχα το κουτάκι με το δώρο. Όταν πατήσω το κουτάκι αυτό, το share units, θα δώσω τις μονάδες στον Dragoman. Έτσι, δώσα το σφαλικό. Ναι. Του δίνω στον Dragoman τις μονάδες μου για τις χειριστή αυτό άμα θέλω. Ή άμα θέλω, διαλέγω. Μία μονάδα, όλες μονάδες, ό,τι θέλω κάνω. Και θα μου δώσω στρατηγό για να μην ψοφίσει τουλάχιστον. Πατώντα το insert, πήγα στην κάμερα πρώτου προσώπου. Δεν με delete. Δεν μου έδωσε τον στρατηγό σου, ρε! Ας έρε μην χάσω κανένα στρατηγό. Ναι, εμένα περίμενες να χάσεις στρατηγό, νούμερο. Άιντε από εδώ πέρα. Εδώ. Ακίνητη. Ωρε ένα πλοίο. Ωρε, περιμένουν οι νίτζα εδώ που θα γίνουν τροφή για τα ψάρια. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε το τέτοιο που έχει 13 σπαθοφόρους και 60 τοξοφόρους. Παβέλη, φεύγουν. Εντάξει, παιδιά, στα βελάκια, στο πάνω στις ικανότητες, κάποιες ικανότητες έχουν ένα κόκκινο σημαδάκι που σημαίνει auto-trigger, δηλαδή αυτόματη χρήση της ικανότητας όταν η μονάδα, η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το θεωρήσει πρέπον. Για παράδειγμα, είχα ενεργοποιήσει σε όλες τις μονάδες να χρησιμοποιήσουν φλεγόμενα βέλη όταν αυτά θελήσουν. Και αυτόματα όταν ξεκίνησε η μάχη τα χρησιμοποίησαν. Τι ήταν αυτό, ρε, τι κουμπί είναι αυτό. Ένα. Τα βελάκια που δείχνουν προς πίσω, προς τα πάνω και κάτω. Έλα, ρε. Πού σκατά είναι, το πάμε και ηχητικά, ακούω ηχητικά βέλη. Βέλη τα οποία προκαλούν ένα κοφατικό ήχο, πας και πες το ηθικό του εχθρού. Για να δούμε, για να να ακούσουμε. Για να δω. Να τα, αυτά είναι. Όχι. Αυτά πρέπει να είναι, ναι. Αυτά είναι. Δεν κάνουν ήχο. Πέντε είναι κρυφός ο ήχος, ξέρω εγώ. Τώρα πρέπει να φύγει κατευθείαν με βέλη. Να τα. Με τα φλεγόμενα βέλη. Ωωωω. Κάνουν και πιο πολύ ζημιά επειδή είναι ξύλινα τα καράβια. Άρα πρέπει να, όταν παίζεις end battle, όταν παίζεις λοιπόν θα πρέπει αναγκαστικά να ξεκλειδώσεις γρήγορα την τεχνολογία με τα φλογερά βέλη για να κάνεις ζημιά ναι, με ξύλινα πλοία του αντιπάλου, του εχθρού. Μία ερώτηση πώς γνωρίστηκε τον το Γαλιλαίο. Παιχνίδι. Θα απαντήσει ο Γαλιλαίος σε αυτό. Στο τέτοιο μου, πώς το λέγανε. Συναντηθήκαμε στο event που διοργάνωσε η Lux και η Zegeton, η Reloaded, το Pro Evolution Soccer, το event που έγινε στο Golden Hall. Εκεί γνώρισα τον Dragoman, εκεί γνώρισα και τον Zoc. Και γενικά γνώρισα και αρκετό κόσμο στα media. Και με τον Γαλιλαίο και κολλήσαμε. Ήταν ο πούς, ο μάνος μορφή είναι μορφή ο πούς. Άντε βρε νούμερο εδώ. Το μεταξύ λέει κιόλας, ο Μιέρος, αν το πάμε, λέει ο τρέλος, σαν τα τέρατα που σκοτώνει στο spawner στο skyblock θα σκοτωθεί λέει ο στρατός του Γαλιλαίου. Μην είσαι κακός, θα αυτοκτονήσει ο στρατηγός, λέει, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να σκοτωθεί, έτσι. Μου φαλεί τα βέλη από μαύρο, λέει, στη μαύρη, λέει, τα πήρες. Τώρα, τι να μαχιά είναι αυτή. Να μαχιά με 40 πια. Θα χάσω τσαπαμονάδες, γάμο. Πού. Έχω 8 πλοία ενάντια σε ένα, μωρέ. Έχω 8 πλοία ενάντια σε ένα. Παιδιά, γενικά, επειδή είναι χαζό το θέμα αυτό, έβαλα αυτόματη μάχη τώρα. Όταν παίξει ο ίδιο τη μάχη. Α, δεν έχω απώλειες. Okay. Όταν παίζει αυτόματη επίλυση μάχη, έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτόματη επίλυση μάχη. Να μην παίξω τη μάχη στο πεδίο τη μάχη. Αλλά όταν παίζει με αυτόματη επίλυση, κάποια φορά έχει κάποιες απώλειες άσκοπες και δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείς. Τώρα, επειδή παίζουμε σε live, δεν θα κάτσω να παίξω μια μάχη 8 πλοία με ένα. Για να μην περιμένετε και βρείτε μαλακή τσάμπα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε αυτό το πλοίο μέσα είχα ένα στρατηγό. Σε αυτό το στόλο. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο στρατηγός απόκτησε εμπειρία και ανέβηκε επίπεδο. Level σαν λέμε στα MMOs. Αυτός ο στρατηγός τώρα, δεξί κλικ, βλέπουμε τώρα, έχει ξεκλειδώσει έναν βοηθό και ξεκλείδωσε και δύο πόντους στο τεχνολογικό. Στο δέντρο ικανοτήτων, πες. Ο βοηθός που, η επιλογή στους βοηθούς που έχω είναι. Δύο command, ικανότητα όταν παλιορκεί,
Με λέει attack όταν μπάνει board σε εχθρικά πλοία. Επειδή είναι ναύαρχος, το πάω για board στα εχθρικά πλοία. Ικανότητες. Ανεβάζω το general reference radius. Αυτό παιδιά που ανέβασα τώρα είναι όταν ο στρατηγός βρίσκεται... Όταν ο στρατηγός παιδιά βρίσκεται στο πεδίο της μάχης, εψυχώνει τις μονάδες του με την παρουσία του. Όταν πεθάνει, γενικά πέφτει πολύ το ηθικό στις μονάδες μας. Όμως όταν ο στρατηγός βρίσκεται στο πεδίο της μάχης, αυτοί που βρίσκονται κοντά σε ένα συγκεκριμένο κύκλο, αυτός ο κύκλος φαίνεται στο παιχνίδι, έχουν ένα bonus ηθικού. Όταν ο στρατηγός μου φύγει μακριά από κάποιες μονάδες και είναι εκτός αυτού του μικρού κύκλου, δεν έχουν τον bonus ηθικού. Έχουν ηθικό μεν bonus γενικά επειδή υπάρχει ο στρατηγός ζωντανός στο στρατό τους, αλλά αν είναι κοντά ο στρατηγός, έχουν επιπλέον ηθικό επειδή και καλά είναι δίπλα μας ο στρατηγός και μας ψυχώνει και πάμε να επιτεθούμε και καλά. Τώρα στιγμή ανέβασα 20% την εμβέλεια αυτού του bonus. Λοιπόν, για να διαβάσω κανένα μήνυμα. Δεν ξέρω Ιαπωνικά διαγόρα, απλά είμαι λίγο anime fan και ξέρω τα κλασικά που όταν κάποιες εκφράσεις, κάποιες λέξεις τις λένε σε μια ταινία, άμα βλέπεις τι κάνει ο πρωταγωνιστής τη ταινία ή σειρά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Πήγε όταν λέει ήταν ακοιμάς και τρώει, σημαίνει καλή μας όρεξη για παράδειγμα. Και όταν λέει γκόμο γκόμο νο, είναι γκόμο γκόμο νο. Γκόμο νο, γκόμο γκόμο νο. Κοίτα εδώ, εδώ πέρα είναι αυτό ρε, η μαλακή, αυτό που έχουμε πρόβλημα. Το γιούκι, ναι, εκεί είναι. Σε λίγο. Το ναυτικό που λέμε στην πρώτη μάχη είναι το ναυτικό που στρατολογώ και έχω και περιμένω να στρατολογηθούν και άλλες μονάδες. Ναι. Έτσι ώστε να φύγω με 8 πλοία με ένα καλό στρατό και να πάω προς την πόλη. Ωραία, ωραία. Τώρα ήρθα. Τι λέει, Ορφέας, πόσο ετών είσαι. Παιδιά, μπορείτε να το ρωτάτε και στο δικό μου κανάλι, δεν έχω θέμα. Κοντεύω τα 30. Το έγραψα και προηγουμένως. Ορίστε το link του Multi Twitch TV που κάνουμε μαζί με τον Γκαλιλαίος. Ορίστε. Ναι, παιδιά, για όσους δεν γνωρίζει, αυτή την παιδιά κάμε multi-twitch μαζί με Dragon Ball από Greek Titans. Γάμα το σπίτι κανένα... σου! Γαμημένη! Τι είναι? Φάακ! Πειρατές! Όχι, αυτό έχει μαλακία να μετώ να το καράβι γαμώ. Λοιπόν, δεν μου λες, έχω. Ποιος σου γρυπάσεις τα λες. Χίλια, enforced him και dismissed him. Γαμώ, δεν έχει ελληνικά να κάτσω να διαβάσω. Ας σου λέει, enlist σημαίνει ότι... Τον κράτησα. Κάποιος... Τον κράτησα. Όταν σου λέει, άκουσα τι σου έκανε τώρα, αυτή τη στιγμή κάποιος στρατηγός σου γνώρισε κάποιον. Ή το πολιτικό σύστημα σου γνώρισε κάποιον στρατηγό και σου λέει ότι αυτός ο στρατηγός φαίνεται καλός. Έχει ένα ζήλος, έχει μια παρουσία. Θες να δώσεις 2.000 χρήματα, κέρματα για να τον στρατολογήσεις. Αυτό έκανα. Λες ναι ή όχι. Φάτωνα. Γενικά, παιδιά, σε σχέση με το ROM 2, μόνο στο ROM 2 έχουμε αυτή τη διαφορά. Σε όλα τα παιχνίδια του Total War, εκτός από το ROM 2, οι στρατηγοί πάνε ανάλογα με το... Βάζεις μάχη, ωραία. Σε όλα τα παιχνίδια του Total War, εκτός από το ROM 2, η διαθεσιμότητα των στρατηγών έχει να κάνει με τα μέλη της οικογένειας του κράτους σας. Της βασιλικής οικογένειας, της... αυτή που διοικεί. Π.χ. αν ένα στρατηγός είναι παντρεμένος και κάθεται σε 15 χρόνια που θα φτάσει μια ηλικία σωστή, θα είναι σαν στρατηγός στο κράτος σου. Στο ROM 2, επειδή έχουμε διαφορετικό πολιτικό σύστημα, που και το καλακρίνω, αν και δεν είναι και άσχημο, έχουμε, όπως π.χ. στη Ρώμη, έχουμε τα διπλωματικά κόμματα. Για παράδειγμα, έχουμε 4 κόμματα, των Ιουλίων, Κορνιλίων, τα σχετικά, που έχουμε άπλετους στρατηγούς, αλλά έχουμε άπλετους. Ένα διαφορετικό πολιτικό. Ναι, άπλετους. Άπλετους. Ώστε... άπλετους. Ναι, ναι. Έχουμε άπλετους στρατηγούς. Πέμε μισό λεπτάκι, FK. Άπλετους άκουσα, όχι άπλετους, βρε. Λοιπόν, πατάγω start button. Λοιπόν, ένα αυτή, δύο αυτή. Α, παίξε εσύ τη μάχη σου. Επιστρέφω εγώ. Ναι. Έχουμε χιόνια. Εδώ έχουμε χιόνια. Το θέμα είναι τώρα τα χιόνια θα έχουν πρόβλημα στο να πετάξουν βέλη τόξα με φωτιά. Ιδού η απορία. Και πατάμε το γρήγορο. Να έρθουν γρήγορα.
Γι' αυτό κάθεται και περιμένει. Γιατί του κάνουμε εμείς ντου. Σταματάνε. Αυτοί έρχονται. Ήρθανε. Ωραία. Θα φύγουν τα πρώτα μέλη. Πειράζεται! Ω, κατευθείαν! Καλό ήταν αυτό! Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό! Κατευθείαν φλόγες! Κυνήγι και σκίστε τον. Και ξαναφεύγουν τώρα πάλι τα βέλη με, με τις φλόγες. Ήδη έφυγε. Έλα, 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 έλα το βαρέσουμε. Τέλος πάντων. End battle. End battle. Πάει λέει πάλι να όρκα λέει. Λολ. Θα παγώσει η θάλασσα και θα γίνει λίμνη. Το Age of Empires σου αρέσει? Είναι ωραίο πάντως. Capture. Επιτέλους βούλιαξε. Επιτέλους βούλιαξε. Επιτέλους. Φύγε να πας εκεί πέρα. Μπρος. Επιτέλους, βούλιαξε. Αυτή είναι του Γαλιλαίου. Αυτή είναι του Γαλιλαίου. Αυτή είναι at peace. Αυτός εδώ είναι εδώ. Μα κάνουμε πάνω είναι όχι. Agent option. Κάτσε να το ξεκλειδώσουμε όλο από εδώ. Να δούμε εδώ τι παίζει. Ωραία, έχει εδώ περιοχή, at peace. Και εδώ έχει πέντε μονάδες. Είναι πέντε μονάδες. Ωραία. Δεν μπορεί να κάνει εδώ πέρα κάτι. Αυτή εδώ είναι δική μου. Ωραία. Είναι οι περιοχές που παίρνουμε παραπάνω χρήματα. Στα 1600. Αυτοί οι δύο είναι εδώ. Εγώ δεν είχα βάλει ένα πλοίο. Πήγε το πλοίο μου. Ένα πλοίο ήτανε. Αυτό είναι. Να το. Έλα το πλοίο. Έρχεται. Ωραία. Στο επόμενο θα έρθεις πάνω. Έχουμε 1100. Λοιπόν, προσπαθήσουμε να το καλύψουμε όλο πόσο πιο αργή, πόσο πιο πολύ μπορούμε για να έρθει και ο Γαλιλαίος. Για να παίξει το γύρο του. Νομίζω δεν γίνεται έτσι. Ναι, δεν γίνεται. Να κάνουμε τέτοιο, αλλά να κάνουμε. Πώς το πες το. Trade. Δεν γίνεται trade γιατί είναι μακριά. Βλέπετε, είναι μακριά και δεν γίνονται τα trade συνέχεια. Πρέπει να έχουν και κάποιο είδος επαφής. Το οποίο δεν το έχουμε. Εδώ έχουμε. Λοιπόν, έγινε. Εδώ. Για να δούμε. Είμαστε στο 5. Βγαίνει στο 1. Ωραία, είμαστε κομπλέ. Ανεβαίνουμε στα 1800.
Τα αφήνουμε έτσι όπως είναι. Τώρα θα πάμε και εδώ πέρα απέναντι να πάρουμε όλες αυτές εδώ τις περιοχές. Το οποίο πιστεύω θα ανέβει πάρα πολύ καλύτερα. Θα ανέβει κιόλας παραπάνω με το θέμα των χρημάτων. Trade. Οι περιοχές αυτές. Summary tax. Αυτό. Να δούμε εδώ πέρα τι κάνουμε. Σε τρεις γύρους θα είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο θα ξεκλειδώσουμε και building. Αυτό εδώ πέρα θα έχουν και ακούραση για όλα τα bone units και ένα default for όλα τα units. Είναι πολύ γύρι που χρειάζεται για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για τους ατζέντιδες. Αυτό είναι για το general. Σειραμπηγιός ή action. Ξεκλειδώνει δηλαδή πράγματα. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα για να έχουμε 5% move range enemy the campaign map, έτσι, για να μπορούμε να μετακινούμαστε περισσότερο το στρατό μας, το armies, στα campaign map, να κάνει πιο μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό θα το κάνουμε αυτό. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε από εδώ πέρα λίγο για τους τέτοιους μας. 1194 και 1800, θα έχουμε κοντά στα 4000. Πού είναι ο Γαλιλαίος, θα έρθει. Χαιρετώ, λέει, πάω για κρασάκι. Καλή συνέχεια, αν δεν σας πετύχω μετά. Έγινε διαγόρα, καλά να περάσεις. Age of Empires, και βέβαια έχουμε παίξει Age of Empires. Είναι δυνατόν να παίξουμε Age of Empires? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι του Γαλιλαίου. Αυτόν εδώ πέρα τον φάγαμε. Αυτό εδώ είναι Trade είναι αυτό εδώ πέρα. Στο επόμενο γίνεται, στον επόμενο γύρο ολοκληρώνεται το trade. Στον επόμενο γύρο κάνουμε ένα save. Ωραία. Ωραία. Και κάτσε μέχρι να έρθει να σβήσουμε μερικά. Να σβήσουμε μερικά. Το πατήσαμε αυτό εδώ και delete. Yes. 20. Delete. Yes. 31. Ναι. 30. Yes. Ωραία, έδωσε κανένα μήνυμα. Ναι, γράφουν εκεί πέρα Unexpected Age of Empires. Εν τω μεταξύ, ένας λέει ότι κανονικά λέει πώς θα πεθάνει ο στρατηγός. Λέει θα χρησιμοποιήσουν λέει στα πλοία που παγώσει η λίμνη και το αλλάζει μετά με θάλασσα. Και λέει κιόλας ότι ο διαγόρας, ο στρατηγός λέει του Γαλιλαίου πρέπει να λέγεται Die Soon. Daishun. Α, Daishun, Χριστέ μου. Daishun, ρε φίλε. Τότε να πάρει σε. Έτυχε, είμαι από τη γενιά η οποία γνώρισε το 2, στο Pitum 4, όχι Pitum 3, Pitum 4. Έφαγα πολύ, πολύ χρόνο ζωή με το gameplay, με το Xbox το 2. Το 3 είναι αποτυχία. Ναι, όχι. Το 3 παιδιά είναι αποτυχία. Τώρα διαγόρα αν έφυγε, καλά να περάσει. Καλό. Το Age of Empires. Age of Empires. Ναι, το 3 είναι ωραίο, ρε. Απλά είναι λίγο. Είναι ωραίο γενικά. Πέρασε η εποχή του, μπορεί να πέρασε η εποχή του. Ποιος ξέρει. Μπορεί να πέρασε η εποχή του. Εν τω μεταξύ αυτή τη μουνίτσα το κάνω, την ξέχασα, ε. At peace. Και το Empire Earth. Όχι. Empire Earth. Θα θυμάσαι. Θυμάσαι το Empire Earth. Empire Earth, ναι. Empire Earth. Τεράστιο παιχνίδι. Την έχω φέρει, αλλά ξέχασα να την κουνήσω. Δεν πειράζει. Θα την πάρω στον επόμενο να δείξω. Δεν του κουνάει. Δεν του κουνάει μόνη της. Τι θα πας από εδώ. Γιατί πρέπει κιόλας, να πάει από εδώ. Γι' αυτό κιόλας, παιδιά, αυτά τα παιχνίδια, αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι μεγάλα. Κρατάνε πολλή ώρα. Ήδη είμαστε μια μισή ώρα και παίζουμε. Το green screen λέει δεν πάει καλά. Καλύτερα χωρίς κάμερα, μάλλον ή όχι. Μια χαρά είναι το green screen. Εκεί πέρα είμαι και αόρατος. Βλέπετε εδώ πέρα και το παιχνίδι. Εδώ. Βλέπετε από μέσα μου το παιχνίδι. Δοκίμασε λέει ένα retro game, το Heroes of Might and Magic 2. Ωραίο παιχνίδι. Bill, πάρα πολύ ωραίο game. Κάτι μου θυμίζει, το έχω παίξει. Θυμάμαι πιο από όλα τα Heroes. Έχω το Heroes of Might. Α, τα στρατηγική, στα σκάκι. Ναι, το έχω πάρει γρήσιο το 5, αλλά. Δεν ξέρω ρε γαμό, μου τρεις πάει και το AI με το πώς συμπεριφερόταν, δεν το πολύ έπαιξα. Καλά, το είχα παίξει πολύ πειρατικό, έτσι το είχα λιώσει. Αυτό δεν είναι αλλά... που μαζεύει στρατό και μετά στο βγάζει με πολύγωνα τα οποία τα κουνάς. Ναι, με πολύγωνα. Σε τετράγωνα που τα κουνάς και άμα είναι μπροστά ή πίσω έχει διάφορες επιθέσεις σχετικά. Ναι, μπράβο. Απλά το παιχνίδι αυτό
Παίξα αρκετά, θυμάμαι. Το αγόρασα γνήσιο γιατί ήθελα να το πάω κάποια στιγμή γνήσιο, να το τιμήσω. Παιδιά, εγώ με τι άποψει, άμα έχει αρέσει, το αγοράζει. Έτσι, το δοκιμάζει πρώτα, έτσι. Δεν είναι καλό να μιλάμε για πειρατεία, το δοκιμάζει πρώτα. Και άμα σ' αρέσει και πιστεύει ότι αξίζει, το πληρώνει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε δεξιά εδώ. Εδώ, εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι at war. At war έχουν λοιπόν την Καζούκα, Καζούσα, την Σιμόσα και. Αυτές οι δύο περιοχές είναι μόνο με εχθρούς. Έχουμε δύο εχθρούς δηλαδή, δύο περιοχές. Για να δω άλλο. Εδώ. Ναι, δύο περιοχές παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα στο χάρτη το μεταξύ. Αυτά τα δύο χρώματα. Εδώ είναι. Αυτό. Αυτά τα δύο χρώματα λοιπόν είναι οι εχθροί μας. Δηλαδή είναι το κλάν το συγκεκριμένο που έχουμε τη μάχη μεταξύ τους. Είναι αυτές οι δύο οι περιοχές. Και μετά από αυτές τις δύο περιοχές παίρνουμε και αυτό εδώ πέρα το οποίο ολοκληρώνουμε τα quest. Για να ωραία, ναι. Το κομμάτι του campaign, το objective, αυτό εδώ, σαν κάνει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το μενού της φατρίας μας, το π.χ. εγώ έχω τους Φουκουγιάρα Τάιρα. Βλέπουμε εδώ ο ηγέτης της φυλής μας, φυλής του κράτους. Με τα bonus της συγκεκριμένης φατρίας της κλάν. Η φύλη μας, παγκοσμίως, με στοιχεία σχετικά με αυτήν. Εδώ σε ποια επίρρεια είμαστε, Τάιρα, χρήματα σχετικά, πού είναι η πρωτεύουσά μας, κάτω είναι οι διπλωματικές καταστάσεις, δεξιά Victory Conditions. Οικογενειακό δέντρο, εδώ είναι η συνδική μας. Ορφέα με τα στεράκια σχετικά. Το Age of Empires 3 που λες, είναι ωραίο παιχνίδι γενικά, είναι και όλος αυτό ότι σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις αναβαθμίσεις στα building που έχεις μετά τις μάχες και αυτά που έχεις παίξει με πόντους κτλ. Και παίρνεις και φτιάχνεις λίγο την χώρα σου, τα κτίρια, αναβαθμίσεις κτλ. Αυτό. Αλλά γενικά, άμα πάτε να βάλετε, ας πούμε, και το Age of Empires το 1, το 2, το 2 που βγήκε και σε High Definition στο Steam, είναι πανέμορφο. Μιλάμε για πολύ στρατό, πολύ χαμό. Είναι πολύ ωραίο το 2. Και το 3 μ' αρέσει πάντως, εντάξει. Δεν έχω καταφέρει να το παίξω ποτέ ολόκληρο. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε. Μου δίνει 15 γύρους για να πάω να κάνω μάχη. Εδώ πέρα. Να ανοίξω τέτοιο, να ανοίξω μάχη με αυτούς εκεί. Θα φύγεις για κάτω, πού είσαι? Θα φύγεις για κάτω. Ναι, σε τρεις γύρους. Ωραία. Σε τρεις γύρους όμως. Γιατί θα το λόγω πλοία μη μου φόκανα μπαμπάτσα. Α, ανεβήκαμε στα 1851 πάλι σε θέμα χρημάτων. Ήρθε και αυτός εδώ. Τα Μάνκς, οι Τσαμουράι, ο Μόνκς. Παιδιά, κοιτάξτε τη φάτσα του, έτσι. Ο Μόνκς δεν μπορούμε. Λάκα, δεν υπάρχει. Έχουμε αυτό εδώ. Εδώ. Άσε με! Αυτά μέσα διαλόγη με κουράζει να πούμε. Ενώ παίρνουμε την άλλη. Και. Ουγγι, ουγγι, ουγγι. Όχι, δεν κουνιέμαι. Όχι, α πούμε, όχι. Ενώ αν δώσω εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να προκαλέσω εξεγέρσεις τώρα στην πόλη εδώ πάνω μου για να την πάρω. Θα χρησιμοποιήσω πράκτορες να προσπαθήσω να σαμποτάρω αυτή την επαρχία. Ο Dead Hunter, στρατηγός Μάνου, Μουνάκι. Στρατηγός Άλεξ, ψωφίμη! Γιατί το λέτε αυτό, επειδή έχασα 6 στρατηγούς σε μια μέρα? 7, 8, 9, 10. Ντρεπόσαστε λίγο. Ντροπή και έσχους. Πρέπει να το συνεχίσω, αλλά την εξτρατεία μη τσαραγκούσα να την τελειώσω, να τη συνεχίσω βασικά, όταν τελειώσω τη μετάφραση. Έτσι ώστε να κάνω ένα ωραίο stream, μεταφρασμένο το παιχνίδι στα ελληνικά πλήρως, να διαφημίσω αυτό που φτιάχνουμε. Αυτό, εντάξει. Και να ευχαριστήσω και εγώ το παιχνίδι, έτσι. Σειρά σου, να διαβάσω κανένα chat. Κάτι έγινε, κι άλλος γεννήθηκε, κι άλλος on. Κι άλλος on, λοιπόν, Warrior. Βγήκε Warrior, ωραία. Πολύ συνουσιάζονται οι στους. Έβγαλα κι άλλα, αχ μωρή γκόμενα, κάθε γύρω και μου κάνεις και γιο, παιδί μου. Trade και construction complete λοιπόν. Βγήκε λοιπόν παιδιά το complete εδώ πέρα. Ορίστε. Βγήκε εδώ το complete. Έχουμε 2800. Λοιπόν, πατάμε γρήγορα trade.
Θα δούμε τι θα κάνουμε. Hostile. Trade. I did not. Single play, payment when 50. Καλά, δεν πάρε 50, δεν κάνει. Do not consider all. Ωραία. Άλλος. Άλλος. Εδώ. Provines 3. Μία. Αυτός τι έχει. Provines 1. Καλό είναι γενικά να έχουν πολλές. 2. 3. 3. 3 περιοχές. 3. 1. 3. Θέλουμε να μην έχουν πολλούς εχθρούς. Hostile, ally. Μία. Δύο provines. Ωραία, πάμε για τους εδώ, τους πράσινους. Να τους ζητήσουμε request. What a tiger grab. Ωραία. Speak. Καλά πάμε. Τα ολοκληρώσαμε. Ήταν ένα που ανοίξαμε και ένα που χάσαμε. Και το ξαναπήραμε πίσω. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε 2, 4, 6, 8 περιοχές που κάνουμε trade. Και τα χρήματα τώρα πήγανε στα 2.000. Ωραία. Παίρνουμε εδώ, 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 εδώ το κορίτσι εδώ. Έλα εδώ μου νίντζα. Έλα εδώ. Άνοιξε μου εδώ την περιοχή. Λοιπόν, αυτή εδώ. Ω μαλάκα, πόσες έχει μέσα, ρε. Έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 μονάδες, παιδιά. Έχει 20 μονάδες. Εδώ, άμα θέλω, μπορώ να κάνω distract army 25% να πληρώσω και 1050. Καλά, εντάξει, τώρα μαλακίες. Κάτσε να ανοίξουμε εδώ την περιοχή, άμα μπορούμε. Και την καζούκα. Ανοίξαμε λοιπόν και την καζούκα. Και την, καζουκιάσαμε την καζούκα. Η καζούκα, εν μεταξύ, από ό,τι βλέπω, στρατός είναι λογικά της πόλης. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά εδώ είναι το όλο θέμα. Αυτή εδώ πέρα τώρα βασικά θα πάρω τον αυτόν. Καλησπέρα, Δεσπεράγκον. Αυτή τη στιγμή παίζουμε διαδικτυακό παιχνίδι εκστρατείας με το στο Shogun 2. Δεσπεράγκον, καλησπέρα παλικάρι μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, να βάλω τώρα τη μουνίτζα μέσα ή να βάλω τώρα αυτόν μέσα. Τι να κάνω τώρα. Ας εσύ είπες θα πας εκεί πέρα, έτσι, θα πας στην άλλη μεριά, κάτσε ναι, να ναι. Πας λοιπόν για αυτήν εδώ πέρα, τυπώσω μέσα. Έλα εδώ, πες μέσα, α! Έβαλα παιδιά στα chat μας links με το multi Twitch, παίζουμε με διπλο streaming για να βλέπετε τις προβολές και των δύο χρηστών, αλλά να χρησιμοποιήσετε μονάχα τον ήχο από το ένα streamer για να μην τα ακούτε διπλά. Πού πήγε ο μαλάκας, πού είναι ο μαλάκας τώρα, να τον να. Σε έχω! Πρέπει να τον φάω. Πάμε για μάχη. Πάμε για μάχη. Σου κοντζά να σου σκίσω το μνάκι. Α, εντάξει. Βάλτε το αυτόματο 3-4. Ναι, βάλτε το αυτόματο. Όχι, όχι, όχι. Κατευθείαν να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Είναι το ένα έφυγε. Έπεσε το ένα το πλοίο. Να πάμε για αυτό το πλοίο να το ελευθερώσουμε. Γιατί μας κάνουν block τα path. Και μας κάνουν πειρατεία για να παίρνουν χρήματα τα μουνιά. Γι' αυτό λέω αυτόματο. Α, για να τελειώσει την τελείωση. Ναι, μάλλον για να καταστήσω λέει και το δικό μου λέει ο Δεσπεράγκο. Πήγε 12 η ώρα. Αυτά είναι. Ναι. Αν είναι το πολύ. Τα καθόμουν κι εγώ, αλλά εσύ δουλεύει αύριο. Καλά, και εγώ δουλεύω το μεσημέρι όμως. Εντάξει. Κάνουμε αυτό το γύρο σε μένα. Τελειώνει και ο Γαλιλαίος το γύρο του και θα κλείσουμε. Αν είναι εντάξει, έφτασε κοντά 2 ώρες. Μέχρι να τελειώσει και ο Γαλιλαίος θα περάσουμε τις 2 ώρες, θα φτάσουμε εκεί δηλαδή κοντά στις 2 ώρες και είμαστε μια χαρά. Και αν είναι πάλι αύριο που θα κάνω πάλι live stream λογικά Παρασκευή, γιατί από Δευτέρα δεν έχει live, άρα αύριο μπορεί να έχει και πάλι Minecraft Skyblock και μαζί εδώ με τον Γαλιλαίο. Το ναι, θα δω ανάλογα με το τι παίζει αύριο, αύριο είναι Παρασκευή ναι, ή Πέμπτη. Ναι, Παρασκευή αύριο. Παρασκευή, αύριο θα μπορέσω. Ναι. Γιατί δουλεύω νωρίς αύριο, το Σάββατο. Έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, υπάρχει ναι, κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, το δάτε, μου τους έβγαλε να κοιτάνε από εκεί τα ζωντόβολα. Αλλά από εδώ θα έρθει ο εχθρός. Να το να. Φύγαμε, πάμε ντου. Για πες μου τώρα ρε, ποιο είχες πατήσει και το έκανες και... Έχει φλεγόμενα βέλη, πάνω από το σκέλι της φλόγας
Έχει βελάκι προς τα πάνω και προς τα κάτω που είναι ημικύκλιο. Το βλέπεις? What? Κάτσε να δω το stream σου ρε φίλε. Όχι ρε, Flaming Arrows μου λέει, τίποτα άλλο. Ναι, βλέπεις το φλέγκο πάνω δεξιά έχει ένα γκρι. Το βλέπεις? Ναι. Πατά δεξί κλικ. Α, δεξί κλικ. Ναι. Και αυτή η ικανότητα θα χρησιμοποιηθεί αυτόματα. Μάλιστα. Οκ. Είδατε όσο ζεις μαθαίνεις. Δεν είναι drop frames παιδιά του Μάνου, είναι ότι για κάποιο λόγο δεν έχει θέμα από το παιχνίδι. Παίζω παιδιά με 8 FPS, κανένα drop frames δεν έχει, κανένα drop frames. Απλά παίζω εγώ μπορεί να έχω. 5. Έχω 5% drop frames, έχουν πέσει 11.800 frames δικά μου. Έλα, γιατί παίζω στα όρια με την ποιότητα. Κακός, πρέπει να τη χαμηλώσω, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν θες να το καταλάβεις. Είναι ο αδερφός μου, έχει έρθει ο αδερφός μου και αυτός ανήκει τρία browser games και τρώει λίγο Badwitch. Όταν παίζεις όμως δεν πρέπει να κάνει τίποτα, όταν παίζεις. Καλά. Δεν πάει καλά. Κλείσου τη λέει την πόρτα λέει, ήρθε ο εχθρός, κλείσου την πόρτα γιατί. Αλλά αυτά θα βουλιάξουν από μόνοι τους ρε. Γιατί ζεις λέει. Τώρα θα φύγουν τα φλεγόμενα βέλη. Τώρα εδώ φλεγόμενα βέλη. Και είναι 34, 34, 8, 8. Έχει 8 σπαθοφόρους, 34 τοξοφόρους. Και τώρα θα φύγουν εδώ πέρα τώρα τα βέλη, τα φλεγόμενα. Έλα τα βέλη. Βαρέσε ρε μαλάκες, τι περιμένετε? Άντε βρε νούμερα. Να τα, φύγανε, φύγανε, να τα. Ήδη φύγανε. Φύγανε σούμπιτι. Τελώς. Δύο τοξοφόροι μόνο και τέσσερις από μηδέν από τέλος. Αυτό βούλιαξε. Αυτό βούλιαξε. Japanese death. Ο παλέκα. Σε βρίζει αδερφός μου στο chat. Γιατί? Πού είναι το νούμερο, πού το να? Ο Warner Lord. Άντε βρε. Για ποιότα ρε. Άντε ρε από εδώ πέρα βρε. Στεναπικά λέει. Κάνε μπλουμ μπλουμ μπλουμ, γίνε τροφή, γίνε σπίτι για τα ψάρια. Πέσε μέσα. Πέσε μέσα. Έτσι μπράβο. Έγινε σπίτι για τα ψάρια. Όχι, θα μη θυμάσαι. Λοιπόν, και τον βάζουμε λοιπόν εδώ πέρα που είναι δικό μας. Να έρθει να κάτσουν εκεί πέρα, ωραία, τζιτζί. Κομπλέ από εδώ, είμαστε στα 2080 και έχουμε και 2820. Και τώρα θα αρχίσουμε. Συν 6% School Town. Δεν πατώνει. Λοιπόν. Ωραία. Την άλλη την ανοίξαμε. Ωραία από εδώ. Αυτός κάνει δουλειά εδώ, τι κάνει τώρα, τι σκάτα κάνει εδώ. Ωραία. Okay. Δεν το καταλάβω αυτό. Μιλάει με γρίφους ο Ορφέας. Μου έβγαλε μήνυμα από κάτω. Last day of to vote for the wedding awards. Web awards. Λοιπόν, εδώ δεν έχει, έχουν στρατό τέτοιο. Άρα πάμε, κάτσα να τη στείλω προς τα πάνω, ανοίξω λίγο τις περιοχές από εκεί μέχρι να φέρω στρατό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο εδώ. Έχουμε 2000. Τι θα γίνει ρε Μουστιμ, τι θα γίνει. Κάτω. Λοιπόν, 6 provine και 2 food θέλει αυτό. Unlock. Θα ανοίξει άλλο ένα slot. Defend stronghold, defending samurai. Μα τον βάλουμε αυτό εδώ πέρα, θα δώσει 6 αυτό.
Άμα δώσουμε αυτό, αυτό εδώ πέρα θα δώσει movement speed. Το κάνω. Turn top growth. Ωραία. Κάτσε γρήγορα. Save. Ok, έκανα και save. Τέλος γύρου. Παίζει ο Γαλιλαίος τώρα. Και μόλις παίξει και ο Γαλιλαίος. Να κλείσουμε σιγά σιγά το stream, ναι. Αυτή η παιδιά, η Σεραγιώση, ενισχύει το ηθικό του στρατού, ανεβάζει την... και καλά ότι είναι κάποιος εσταδικός με την πλευρά σου, ότι δεν παίζει να σε προδώσει, πώς το λένε αυτό. Ανεβάζει την... ανεβάζει τα στελάκια του εσταδικού. Δεν παίζει να σε προδώσει, αυτό σημαίνει... Ναι. Ξέρω εγώ, την ποιότητα! Καλά κρασιά λέει το όραμα, λέει περιμένεις λόγω του Γαλιλαίου, ας το λες καμία ώρα. Λέει ο αδελφός σου. Στον επόμενο κύριο θα ξεκινάγα. Με τα πλοία. Άρα το κρατάμε λοιπόν αυτό για αύριο αν είναι. Αν παίξουμε λοιπόν αύριο ναι. Το Γαλιλαίο αυτό με τα πλοία, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμός για να φάει εκεί πέρα τους δύο εδώ, τα δύο τα μέρη να φύγουνε. Γιατί πρέπει να φύγουν αυτά εδώ. Να καθαρίσει γιατί είναι εχθροί μας και φέρνει αρκετό στρατό. Και έχει στρατό, παιδιά, 20 μονάδες. Αυτό εδώ. Πού, κάνει σημάδι, κάνει σημάδι. Έχει 20 μονάδες εκεί μέσα, ρε. Από πριν στο παγκιόλα. Το αυτό μέτραγα. 20 μονάδες έχει μέσα. Στρατού, έτσι. Όχι πολιτών. Έκτακτο στρατό. Και έβγαλε και άλλο πλοίο. Και έβγαλε και άλλο πλοίο. Την αυτή μωρέ, καταλάβαμε λέει εμείς. Έτσι. Το ηθικό λέει, το είπες, αερεθίζονται. What? Το ηθικό. Yeah. Για ποιο ηθικό λέει. What is ηθικό. Δεν έχω κάτι να κάνω. 80. Τελειώνω κι εγώ. Πατάω να save. Και τώρα λογικά σε δύο γύρους, ναι, σε δύο γύρους στο τέτοιο. Άρα τώρα ξεκινάει ο γύρος μου, κάνουμε save και το κλείνουμε αφού τελειώσουν όλα αυτά εδώ τα νούμερα που κάνουν βόλτα και μην νομίζετε παιδιά ότι μπορείς παιδιά. Να βλέπετε το χάρτη έτσι, αλλά είναι μεγάλος ο χάρτης. Όταν παιδιά παίζουμε το χάρτη εκστρατείας και ιδίως όταν παίζουμε διαδικτυακά εγώ με το Μάνο υπάρχουν γύροι έτσι, όταν πατάμε κάτω δεξιά τέλος γύρου μετά είναι η σειρά του τεχνητής νοημοσύνης, κάθε φατριάς αντίστοιχα. Μετά είναι η σειρά του Μάνου, έχει 5 λεπτά να κάνει τις κινήσεις του. Και μετά περιμένουμε όλες και μετά σειρά δικιά μου. Περιοχές να κάνουν και τη δικιά τους κίνηση. Δηλαδή κάνω κίνηση 5 λεπτών, κάνει ο Γαλιλαίος τα δικά του σε 5 λεπτά και μετά έχουμε, περιμένουμε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τις δικές της κινήσεις. Κάτι γίνεται εδώ πέρα, πολύ κινητικότητα βλέπω εδώ πέρα κάτω. Πολύ κινητικότητα. Ο άλλος πήρε το σκαμπό και κάτσε απ' έξω, το νούμερο. Έχει μαλάκα μια ικανότητα. Stand and fight νομίζω είναι. Πάει ο στρατηγός και βάζει ένα σκαμνί, κάθεται και δημιουργούν ένα τετράγωνο οι στρατιώτες του, οι σωματοφύλακες τριγύρω του. Και είναι τη μορφή πώ είναι το βιντεάκι τη αγωγή που κάθεται ο στρατηγός και δίνει την εντολή να κάνει τη μονομαχία. Ναι. Και ξέρει ότι είναι μια φάση πολύ, πολύ ωραία. Ωραία, δε και εδώ, κοίτα δε. Δες εδώ πέρα πάνω τι έγινε. Έφυγε από τη βάση. Μεταξύ μου λέει τώρα, having λέει active and dominate over link number of for the power αυτό shipping our clan for even property. Αυτό Sirut πήγε το μουνί εκεί πέρα πάνω και έκανε και το άφτωσε το τέτοιο και warrior recruited και βγάλα και 2000. Λοιπόν, άρα κάνουμε save εδώ. Γρήγορα, γρήγορα, στα 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα και 10 και 9 και τελείωσε. Ωραία. Κάνουμε λοιπόν save. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε το παιχνίδι.
Ε, κάτσε να κλείσω το game. Κάτσε να κάνω escape και exit to Windows. Και exit to Windows. Έκανε save, το είδα. Έκανα save. Βεβαίως. Να κλείσω κι εγώ σιγά-σιγά. Λοιπόν, exit to Windows. Ούγκο, κάτσε να βάλω εδώ και music. Όχι, τι είναι αυτό. Now valuable endless legend. Early access, το έχουν βρει όλοι με τα early access, ρε μαλακά, έλεος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ορφέα λέει, δεν με λένε, λέει, ο Red Stav, εκείνο τον Νίκο, λέει, τον κάνει μόνο το Bufu 3 και το Bufu 4 και το Medal of Honor. Όποτε έχει κάτι, λέει, από αυτά τα αγγλικά σου, λέει, αυτά τα αγγλικά σου, έτσι. Ας το καλέ, μην το βάλεις, λέει, θα χάσει, λέει, και αυτό που έχεις, πιο καλά, λέει, να σκοτώνεις, να σκοτωθείς στον πόλεμο, λέει, σαν ήρωας. Άκου τι λένε. Τον έχουν βρει μικρό και σε εκμεταλλεύονται, νομίζω. Και είναι κακό. Με περιεργάζονται. Έτσι. Γιατί σ' αγαπάνε όμως, μωρέ. Σ' αγαπάνε. Πάντως, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε, από ό,τι βλέπω, αρκετά παιδιά. 33 άτομα μέσα και καθόσαστε και βλέπετε Shogun 2, ένα πάρα πολύ όμορφο strategy game. Σε μούλη Twitch μαζί με τον Γαλιλαίο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Για αυτό που κάνετε και την υποστήριξη, βέβαια να μου πεις από εβδομάδα ξεκινάτε και τα σχολεία. Άρα μην καθόσαστε μέχρι τέτοια ώρα, ούτε εμείς θα καθόμαστε μέχρι τέτοια ώρα. Έτσι. Λοιπόν. Και εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, σας ευχαριστήσω για την παρέα σας. Καμάτε και σας εύχομαι έχετε ένα καλό βράδυ. Και τα λέμε και στο μέλλον με περισσότερα live streams, όταν λέγουν παιχνίδια. Και παρέα. Και να έχετε ένα καλό βράδυ. Και Company of Heroes θα παίξουμε. Αλλά λέμε και αυτά. Ναι, βέβαια. Απλά λίγο χρόνο να έχω και εγώ να κάτσω να τελειώσω με την μετάφραση του ROM 2. Ναι, αν σχετικά με το θέμα θα έχετε στο φόρουμ μας και στο Facebook κανάλι μας. Και τα σχετικά. Ένα καλό βράδυ, όμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα σας. Και από μένα, παιδες, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα και την υποστήριξη. Και θα τα πούμε. Λίαν συντόμως με βίντεο και live stream. Motherfucker! Α! Καμάτια! Α! Γεια!